Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στο Λίπερο 107,4. Ενωμένοι, δυνατοί, ξυπνητοί, έτοιμοι να σας κρατήσουμε παρεούλα μέχρι και τις 8. Σε ένα ζεστό πρωινό, σε ένα άνετο πρωινό, με ένα φουτεράκι έξω την παλεύεις, με ένα ελαφρύ μπουφανάκι αν έχεις μηχανάκι. Και όλη η εβδομάδα έτσι θα είναι, εκεί κοντά στα 24-25. Και τα γλυκά, τα χαλαρά, τα πρωινά, χωρίς αμάν αμάν τρελή υγρασία. Τώρα για να έχει 74% στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τίποτα δεν είναι, Στέφανε. Σαν να έχουμε έρημο Σαχάρα. Μουσώνες. Καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Καλημέρα σε όλο το λαό. Καλημέρα. Σήμερα 77 Αυγούστου 2018. Εντάξει, αρχίσαμε πάλι να. Όλα πάνε καλά. Κάποιοι δειλά-δειλά πάλι ανέβασαν. Δηλαδή, μην δουν λίγο λιακάδα κατευθείαν. Ναι, κανένα δύο. Είναι λίγο σκληροί. Ναι, κανένα δύο-τρει ανέβασαν εκεί από παραλίες. Όπως λέει ο Παπαδομανολό, ναι, μόνο οι Σουηδοί κάνουν μπάνιο. Μόνο οι Σουηδοί. Τώρα για αυτού είναι 230 βαθμούς Φαρενάιτ. Ή όσοι έχουν ενδεχομένως σκανδιναβική παιδεία. Ναι. Έχουν σκανδιναβική νοοτροπία. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ανάμεσά μας. Εγώ μπαίνω τώρα, άνετα. Είσαι σκανδιναβός. Είμαστε χειμωνιάτικοι τύποι. Το έχουμε με κοντομάνικο, γυρνάμε το χειμώνα, οπότε μπορούμε. Έτσι. Άνετα, άνετα. 17-18 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια χαρά είναι. Μέχρι και 24 θα φτάσει το μεσημεράκι. Καθαρά ουρανό, χωρίς ιδιαίτερους ανέμους. Δύο τα μποφόρια τώρα βόρει, θα μετατραπούν σε βορειοανατολική. Το βράδυ σε νοτιοανατολική θα φτάσει ο καιρός, η θερμοκρασία μάλλον θα είναι στους 20 βαθμούς. Εντάξει, μια χαρά, δεν περιμένουμε τίποτα. Αν δεν έχει και μποφόρ, μπορούν να ψεκάσουν τα αεροπλάνα, όπως λένε. Να μας ψεκάσουν. Όταν έχει έρδες δεν ψεκάζουν. Μα χαμένα τα φάρμακα. Έτσι. Τώρα θα μας ψεκάσουν δηλαδή σήμερα. Βέβαια, είναι άμα δεν έχει ανέμους και έχει καλό καιρό, ψεκάζουν. Μας λέτε για ψεκασμό. Το τι ωραίο με τους ψεκασμούς. Δηλαδή χρειάζεται να μας ψεκάσουν για να είμαστε. Αυτοί που είμαστε. Ναι, δηλαδή. Ναι. Αντανίδια. Μακάρι δηλαδή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μακάρι και να μας ψεκάζει, να ήταν έτσι να έχουμε τζάμπα μαστούρα. Μα είσαι χαλαρόπουλος. Άλλοι πάνε και δίνουν να πούμε πόσα λεφτά. Κάθεσαι να μαλώνεις τώρα στο φανάρι. Όχι, γιατί με σφήνωσες. Όχι, μα ψέκασε με. Ψέκασε με. Και να είμαστε όλοι ωραίοι, χαλαροί. Και να ακούμε, λόγω επειδή αν μπορούσε να συντελέσει η συγκεκριμένη συνθήκη στο να αυξάνουμε την ακροματικότητά μας, θα ήμασταν υπέρ και θα ευνοούσαμε και θα χορηγούσαμε τρόπον την. Το λόγο επειδή είναι χορηγός εκπομπής του Μπόικ 747 με 2 τόνους Βαλεριάνα. Μας άκουσε ο Κωνσταντίνος από εδώ μόνο αλλάξει και μας στέλνει εδώ πέρα τις καλημέρες του κιόλας. Ναι, σου λέει τώρα μην πάρω τηλέφωνο και πάλι. Είναι ρεσεψιονίστ. Ναι, δεν ακούγομαι. Εντάξει. Ποιο θα βάλει, θα βάλει τον όμορφο κούνελο στη ρεσεψιόν. Ποιο θα βάλει, εμένα και σένα. Ναι, εσένα το... μπορεί να σε βάλει, εμένα δεν μπορεί να βάλει. Το βράδυ, ποιο σε έφυγε το βράδυ. Τι το βράδυ λες, δεν τι λες, ποιος τι λε. Ποιο είναι το βράδυ. Σε λέει, ναι. Άκου τώρα, άκου τι γίνεται. Ναι. Βάλτε μου εκείνο τον ομορφούλη το βράδυ να αφήσω την καρταρόπα μου να αφήσω το κλειδί. Γελάει ο Παπαδομανολάκης. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ τι λέω, ναι. Ξέρω. Mm-hmm. Ενώ το πρωί ποιους έχουν δηλαδή στις καρταρόμπες και στις... Το πρωί 8 και μετά, ναι. Έχουν τους αχθοφόρους, τους αυτούς που τρέχουν. Λίγο το πρωινό έτοιμο, παιδιά, φέρ το δωμάτιο, ξέρεις τώρα λίγο κλείνουν τα δωμάτια εκεί, ταιριάζουν τα κλειδιά. Είναι λούφα το βράδυ. Ο Παπαδομανολάκης, και εγώ μόνο βράδυ θα πήγαινε. Καλά εννοείται, το έχω δει, πας ρίχνεις τον ύπνο. 3,5 ώρα τηλέφωνο στη ρεσεψιόν. Δεν το σηκώνεις καν. Το σηκώνεις, μικρέ σε παρακαλώ, λίγο σαμπάνια. Η κυρία στο νούμερο 344. Γίνονται τέτοια πράγματα. Γίνονται. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις εσύ. Άμα να πάμε να δουλέψουμε, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να ασχοληθούμε με τον κλάδο του τουρισμού. Θέλω να ασχοληθώ με τουριστικά επαγγέλματα. Μόνο να κουβαλάω ήμουν προορισμένο σε αυτή τη ζωή, οπότε ουδέποτε είπε πέσει στην αντίληψή μου. Εγώ θέλω να κάνω μια δουλειά η οποία να έχω το αντιλιακό και να πασάλει βοπλάτες, ρε παιδί, με αυτές που θέλω εγώ. Α, δεν πάει έτσι. Έτσι πάει. Έτσι. Ναι, να με πληρώνουν. Αυτές που θέλει το αφεντικό. Καροτέν κανείς, καροτέν κανείς. Σε βάλει εκεί κανένα παππού που ήρθε μετά τα λουτρά να κάνει μπάνιο, τον απλώσει. Αυτό. Έτσι με την κάλτσα για τους ρευματισμούς, σε πω εγώ. Τι να κάνεις, δουλειά είναι. Πώς σου λένε τώρα, έλα 6 ώρα το πρωί. Έλα. Επιλογή σου ήταν. Για να σε δω. Πω ο γέρος, κάλτσα του ρακάρ και πέδιλο. Έτσι. Αυτής με το ανθρακόνημα. Ανθρακόνημος. Ωραία πράγματα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς με την εκπομπούλα μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε καθόλου την διάρκεια της ημέρας. Τρίτη 9 του μηνού είναι σήμερα, Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Ο περιβόητος, ο Λότ, να φανταστώ. Αυτός ο οποίος έμεινε στη Λιάλατος. Ναι, ο Χαβ στη Λιόν είναι αυτός. Ο Λότ. Ναι. Όχι ο Ελότ. Ο Εσαλότ. Ο Λότ. Τη θυμάσαι την ιστορία και τον μύθο με τον. Η γυναίκα του Λότ είχε μείνει στην Λιάλατος γιατί είχαν φύγει εκεί από τα Σόδομα. Ξέρω τόσο πολύ που δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, καθόλου υποψία δεν ξέρω ποιος είναι ο Λότ. Τα όρτι, τις ωραίες ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης. Πολύ κάτι. Κάποιο για να δοκιμαστεί έπρεπε να πεθάνει τουλάχιστον καμιά 3 δισεκατομμύρια κόσμο. Αυτό με ξέρει τι διαφορά έχει παλιά με την Καινή Διαθήκη, γνωρίζει τίποτα. Βέβαια, η Παλαιά Διαθήκη είναι προέλευση Ιησού Χριστού στην. Στο μάτιο του το κόσμο, ναι. Η Καινή Διαθήκη είναι το νέο Ευαγγέλιο όπως. Αυτό που έγραψε ο Κύριος δηλαδή και μετά. Ναι. Αυτό που γράφτηκε μάλλον μετά τη ζωή και αφηγείται ουσιαστικά την ζωή και τα έργα και τις ημέρες του. Είχα μια απορία, δεν είναι τόσο πολύ κάψιμο, αλλά λέω ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι καθόλου. Η Καινή Διαθήκη. Μάλιστα. Γιατί η εκπομπή πάνω απ' όλα έχει θρησκευτικό και θεολογικό προσανατολισμό. Καλά το. Η Καινή Διαθήκη είναι αυτό που λέει κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, πόσο Μάρκος Παύλος. Ναι, 4 Ευαγγέλια έχουμε. Ναι. Τα Ευαγγέλια δηλαδή ουσιαστικά. Λίγο σχετικό κάτι. Δεν είμαι τόσο άμπαλος. Μικρός ήμουν ένα παπαδάκι και τα ξέρα. Ναι, έχω κάνει παπαδάκι τα ξέρα. Στα πόλα, να μανουάλια, εξαπτέρυγα. Εντάξει, πήγαινα, ήξερα εκεί το Πάσχα, σήκωνα τα εξαπτέρυγα. Δεν είχε κόσμο στο χωριό, πήγαινα εγώ, σήκωνα επιτάφιους τέτοια. Πήγαινες μόνο στα Champions League, πήγαινα. Όχι, πήγαινα και πήγαινα. Στα ντέρμπι. Πήγαινε στα ντέρμπι της Εκκλησίας. Εγώ έχω πάει σε κάτι να Αγίους και Οσίους, ας πούμε, εορτές. Κανονικά με πήγες και κλεισμένο το θυρόν δηλαδή. Ναι, τρεις και ο Κούκος μέσα να πούμε. Γιατί εμείς παπαδάκια δεν γίναμε να πούμε για τις επιτυχίες. Σοβαρά, δηλαδή αυτά που έχεις πάει και σπερινούσε απογεύματα. Καλά, εντάξει, όχι και τόσο ρε παιδί μου, αλλά πηγαίναμε γενικότερα. Πάρε όσα μικρά τα χρόνια πηγαίναμε και κατοικητικό. Είχε μπαλάκια, είχε επιτραπέζια, είχε ηλεκτρονικά. Ωραία, ωραία ήταν. Τι να κάνουμε. Είχαμε τι να κάνουμε. Ας πούμε, αυτό μια εκκλησία, μια βόλτα. Ήταν must για εκείνη την εποχή, βέβαια. Εγώ πήγαινα για το γλου τη υπόθεση που πήγαινε μέσα και έκοβε βοηθήσει τον παπά να κόψει τη λειτουργία το ψωμί. Ναι, εκεί πήγαινα 9,5 ώρα στα αποδυτήρια πήγαινα. Εντάξει, ήξερα. Κυριακή γιαγιά μου με πήγαινε, ας πούμε, όταν ακόμα η γιαγιά συγχωρεμένη. Πήγαινα μετά όταν συγχωρέθηκε, επέθανε απόθυνση και όπω λέμε στο χωριό. Δεν έπαιζε. Έπαιζε με χαρτάκι δηλαδή. Έπαιζα, ναι. Τρόπον την απάραχτη. Κόψει τη λειτουργία ρόμβου 3-5-6 σε γωνίε και κομματάκια ο παπά. Παρά αυτό να μνημονεύσει, α πούμε. Τον ξάδερφο, τον τέτοιον αυτό και υπέρ της οικογένειας. Τάδε. Εορτάζουν εν ολίγης ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ με ωμέγα και ο Λότ με ομικρόν. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Για σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Τεμπέλχανάδες. Για σένα είναι κατευθείαν αυτό να τα βρεις. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείου καθιερώθηκε το 1969 και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε 9 Οκτωβρίου, ημερομηνία που ιδρύθηκε το 1874 Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. Κάθε χρόνο λέει διακινούνται 436 δισεκατομμύρια γράμματα και αντικείμενα από τα 660.000 δημόσια ταχυδρομικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία απασχολούν 5 εκατομμύρια υπαλλήλους σε όλο τον πλανήτη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. 6 εκατομμύρια κόσμο τώρα. Τώρα 5 εκατομμύρια ταχυδρομικοί. Τα 4 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Πάνε και τα λεπτά. Εντάξει, τα λεπτά έχουν ειδικοποιηθεί έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τότε που βγήκαν οι άλλες ιδιωτικές, άμα θες. Καμιά 30 χρόνια έχει. Ποιον καλαθοσφαιριστή σου κάνουν ακουζάκι, εύκολο είναι. Νομίζω είναι και τη εποχή μα. Ποιον καλαθοσφαιριστή από το παρελθόν ονομάζαμε ω ταχυδρόμο. Α, ομαλό. Βέβαια, ήμουν σίγουρος. Έτσι, βέβαια. Είμαι κάμπος MBAs. Αφού λες δεν βλέπεις όμως καλαθόσφαιρα. Βλέπω MBA, ξέρω απ' έξω. Παρακολουθείς αυτά και τους τελικούς και τα τέτοια. Γιατί είμαστε εδώ βαθιά MBA-ική εκπομπή το λόγο. Γιατί συμπέφτει με τους τελικούς, ας πούμε, το ξύπνημά μας και το ξημέρωμα. Έχουμε κάνει μυθική περιγραφή πέρυσι στον αγώνα που. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που δεν έδωσε την μπάσα στο Λεμπρόν και έκανε εκείνο το. Α, κατάλαβα ποιο λες. Ναι, που έκανε εκεί τη χαζομάρα. Ναι. Κάπως έτσι την κάναμε την περιγραφή. Του καβαλιέρες μου πες. Ναι, καβαλιέρες. Τίποτα, δεν είπε ούτε ένα πράγμα. Γιατί δεν με έδωσες, ρε. Έτσι ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους ταχυδρόμους και τις ταχυδρόμησες. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος που να αναφέρεται ως ταχυδρόμος να έχει παρατσούκλι. Δεν θυμάμαι. Ο Καρμαλό ήταν ο χαρακτηριστικός και έχει μείνει στην ιστορία. Την ιστορική ομάδα του Utah Jazz. Εκείνη την εποχή με Stockton, με τέτοια. Είχαν παίξει και τελικό με Chicago Bulls. Φυσικά δεν ήταν. Η Utah Jazz εκείνη την εποχή.
Στο Κομπεκτούρα, μεγάλο πλήρη. Ναι, ναι, ναι. Αυτούς τους δύο είχαν η Γιούτα, δεν είχε και κανέναν άλλο κιόλα εδώ, εδώ που τα λέμε. Η New York τότε είχε Γιούιν. Πάτρικ Γιούιν, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είχανε. Τα παιδικά μας χρόνια, να τα θυμόμαστε. Με Baby Shaq μεγαλώσαμε. Έτσι. Baby Shaq, Sean Kemp. Το μπασκετάκι το οποίο σιγά σιγά ξεκίνησε. Είχαμε και την έναρξη της Basket League. Ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι. Πλέον είναι εβδομάδα, εβδομάδα κανονικά παιχνιδιών. Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα κιόλας για το Champions League. Για όσους ενδιαφέρονται, μιας και είναι και καινή εβδομάδα λόγω επειδή των εθνικών. Έτσι. Οπότε είναι μια καλή. Τετάρτη-Πέμπτη ξεκινάει το. Ο ΠΑΟΚ παίζει. Euroliga, ναι. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Euroliga. Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός, νομίζω και το. Από Euroliga πιο πολύ σκαμπάζουν τα ελληνικά. Εντάξει, το λέω περισσότερου πέμπτη. Κάτι έχω ακούσει ότι η Euroliga πρόκειται να διερευνηθεί, να διευρυνθεί. Του χρόνου, ας πούμε, να αυξηθούν οι ομάδες, να μπουν μέσα και περισσότερες. Οπότε τίθεται και ζήτημα, ίσως. Φυσικά, φυσικά. Γιατί ναι, μεν αυτό το σύστημα μπορεί να είναι για, ναι, τους, για εμάς τουλάχιστον εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που δεν μπορούμε να εκπροσωπηθούμε άδικο. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει προσδώσει ένα κύρος και έχει αυξήσει και έσοδα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Δηλαδή αυτή η τύπου NBA κλειστή λίγα για την EuroLeague. Οπότε σκέφτονται ίσως να το διευρύνουν το πραγματάκι. Οπότε δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε αύριο μεθαύριο κανένα πάω. Εγώ δεν σκάμπαζα από πάνω, δεν ασχολήθηκα. Αλλά πέρσι με το καφένιο, μια Τετάρτη ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός μάλλον. Εκεί που είμαι ήσυχα, ξέρω εγώ, που κάνω μέσα 20 άτομα. Λέει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, να λέει καλά, δεν και τέτοια. Βάζω, λέει ήχο και ήχο, 20 άτομα κανονικά. Μέσα στην Τούμπα. 30 και τέτοια. Ξανά Ολυμπιακός. Όχι, γουστάρω να αρχίζουν να ασχολούνται. Γεμίζουν τέτοιο, έχουν στα καφενεία πηγαίνουν για μπάσκετ. Ο Άγιος Παναθηναϊκός να λέει. Ο Άγιος Καλάθης Νίκ και τέτοια τώρα. Μιλάμε με πάθος τώρα, όχι ρε, κάνε το screen, παίρνα γιατί... Ισχύει αυτό το πράγμα και εντοπίζεται κιόλας ότι υπάρχει έτσι ένα αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου και με την φυσικά προσθήκη του Γιάννη Αντετοκούμπο στο NBA, οπότε έχουν στραφεί πάρα πολλοί οι νέες γενιές στο να παρακολουθούν μπασκετάκι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται για όσους έτσι θέλουν να περάσουν ένα απογευματάκι λίγο να χαζέψουν μπροστά στην τηλεόραση, σε 9.30. Στην Βενετία. Ωραίο ταξιδάκι. Με τη Βενέτσια παίζει κανονικότατα. Τι ωραία. Εκεί με τις γονδόλες, με τα έτσι, με τα αυτά της. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό με το ένα κουπί που σπρώχνουν. Πάτε ένα αυτόματο μοτεράκι που βρήκε, ρε φίλε, να το παίξει. Και κάνει ότι κουνάνε. Εγώ πιστεύω ότι έχουν μοτεράκι από κάτω και κάνουν ότι κουνάνε. Δεν πιστεύω, ρε φίλε. Φαντάζεσαι, του έβαζε τώρα εκεί πέρα μηχανίδα, στούκερ ο ένα πάνω στον άλλο. Γιατί νομίζει η Ιταλία είναι καλύτερη, δεν έχει κάγκουρες οι Ιταλούς εκεί. Τρέχα το λίγο, πάντα το λίγο. Δώσουμε λίγο πάντα. Καλά, εντάξει. Μια χαρά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αλβάρες που μας ενημερώνει βέβαια, γιατί τίποτα δεν πέφτει χάμα από όσα υπόνονται στο λόγο. Επειδή ο J.R. Smith δεν είχε δώσει εκείνη την περιβόητη πάσα στον Λεμπρό για να κάνει την τελική επίθεση και να σκοράρει στο μάτς με τους Golden State Warriors. Βεβαίως. Οι ρεπόρτερ, οι ακροατές μας. 9 του μηνού, 9 του Οκτώβρη και τι συνέβησαν σήμερα το 325 π.Χ. Ο Νέαρχος, αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καταπλέει στη σαγκάδα των ιδιών και την μετονομάζει σε Λιμένα Αλεξάνδρου. Λιμένα, τι θα γίνει, αυτός Αλέκος παντού άφησε. Παντού πήγε εδώ, να. Η σαγκάδα είναι η Σανγκάη. Φίλα μου, ντε. Σανγκάη που πέφτει, κάπου εκεί. Σανγκάη, Σανγκάη στην Κίνα. Στην Κίνα πέφτει. Μήπως είναι παράλληλο τη Κίνα προς τα κάτω, τίποτα, αλλά η Κίνα έχει. Πώς λέμε, ας πούμε, Λιμένα Στάσου, Λιμένα Αλεξάνδρο. Σανγκάδα Αλέκο, ο Άγιος, ρε Αλέκο πάλι. Παντού πήγε να πούμε. Τώρα που είναι ο Αλέκο, μετά θα σε πω για τον Κούγια πάλι μαγκιά σε κανένα. Α, για τον Κούγια, νόμιζα να πει για τον Αλεξάνδρο που την πω. Ο Αλέκο αυτό ήταν ήρεμο. Εχθέ πήρε το φαρμακάκι το μεσημέρι. Μου είπε, εντάξει, με εγώ εδώ. Μάλιστα. Μια χαρά. Πολύ ναυτική ιστορία σήμερα, Λίζα. Σήμερα το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβαρχο Κούντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Τα λέγαμε και χθες εκεί στο Μούδρο. Ναι, ναι. Στη Λίμνο έχουν αδελφοποιηθεί και στο Μούδρο με τους Αυστραλοί που είχαν πολεμήσει για κάποιο λόγο στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχαν αφήσει εδώ και τα κοκαλάκια τους υπέρ της υπεράσπισης της Ευρώπης. Σα σήμερα λέει επίσης το. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Να, δικό σου αυτός ο Βενιζέλου. Κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης στην χώρα. Ο τι παράξενο. 4% σώθηκες μεγάλη σιγά. Μια χαρά ήτανε. Έλα. 4%. Έχουν 4 ευρώ στα 100. Να. Σιγά. Το 1975 σε σήμερα ο Αντρέι Ζαχάροβ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας, θεωρείται ως ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
Ναι, ναι, βάμε εδώ. Και μυαλό, έτσι παρακάλυψε. Καλά, εντάξει, το τι έχουν ανακαλύψει οι Ρώσοι. Την συνεισφορά των μάλλον. Πολύ πράγμα έχουν βγάλει. Των Σοβιετικών και όχι των Ρώσων στην επιστήμη είναι τεράστια. Εντάξει. Και στις τέχνες και στα γράμματα, βεβαίως. Όχι αυτό. Ένα περιστατικό τώρα δεν ξέρω, δηλαδή. Έχω ακούσει από πολλούς ότι ψάχνουν τρόπο οι Αμερικάνοι να γράψουν με στυλό στο διάστημα και δεν έτρεχε το μελάνι. Και οι Ρώσοι απλά πήραν το μολύβι και γράψανε. Εντάξει, αυτό μάλλον σαν ανέκδοτο. Ναι, σαν ανέκδοτο, αλλά πολύ ανέκδοτο με ακούγεται. Σαν ανέκδοτο. Δεν ψάχνουν, λέει, οι Αμερικάνοι να γράψουν το στυλό το μελάνι, δεν τρέχει λόγω βαρύτητα. Ναι. Πήραν το μολύβι και γράφανε γάμπι. Μπορεί και να έχει συμβεί, αλλά δεν το γνωρίζω σε καμία περίπτωση. Ναι. Τα έχουμε αναφέρει αυτά μέσα στα τραγούδια της Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη, βεβαίως γι' αυτό. Από εορτάζοντες εδώ και γενεθλιάζοντες, ποιος γεννήθηκε σας σήμερα? Ο Τζον Λένον το 1940. Άλλος βλέπω εδώ. Ο Νίκος Χατζηνικολάου σαν σήμερα το 1962. Χατζηνικολάου, δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος αυτός δεν βλέπω και κανέναν έτσι. Στίβ Μακκουίν. Άλλος δεν είναι ο παλιός ο Στίβ Μακκουίν. Χατζηνικολάου του Mega Channel, το οποίο Mega Channel από χθες τετέλεστε. Μαύρισε μετά την εφαρμόστηκε. Μάλλον δεν το έβαλα και να το δω, αλλά τουλάχιστον διάβαζα ότι. Θα σε πω τώρα το πρωί έπαιζε. Έπαιζε το Mega. Ναι, που ήρθα. Άρα όχι από χθες, αφού λέγανε ότι μετά τις 12 η ώρα θα πάψει να υφίσταται το σήμα. Ποιο τολμάει να ρίξει μαύρο στο Mega? Ποιο τολμάει να ρίξει μαύρο στο Ρετυρέ? Σωστό κι αυτό. Ξέρεις, το Mega τώρα έχει πιο πολύ ακροματικότητα. Χωρίς τις ειδήσεις και αυτά γουστάρει ο κόσμος. Εντάξει, παλιές σειρές, κάτι θα δείξει, κάτι που έχει ξεχάσει. Το Mega είναι το νέο αρχαίο Netflix. Έτσι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή έπαιζε σήμερα κανονικά το Mega Channel. Το είδα νομίζω. Να, ο Βούρος έπαιζε. 27 χρονών ήταν, έργο έπαιζε. Βούρος 27 χρονών. Σκέψου τώρα να είσαι. Εντάξει, τι καταδεινάει, α πούμε, ο Βούρος και ο κάθε ηθοποιός που έχει εμφανιστεί στις σειρές του Mega εδώ και μια τρικονταετία. Και να βλέπεις τον εαυτό σου στα νιάτα και αυτά, δεν σε πιάνει λίγο έτσι στεναχώρια. Είναι φοβερό. Μπορεί αυτοί να έχουν μεριμνήσει στο να πέσει μαύρο. Το Mega φταίει, το Mega με έκανε να καταλάβω τι εστί Βάνα Μπάρμπα. Σε ποια σειρά έπαιζε το τι Βάνα Μπάρμπα? Την είδα 25-30 χρόνια μπίζω σε έργα που ξεκινούσαν τότε σειρές. Εντάξει. Σε ποιο έπεσε τώρα? Έπεσε εκεί με την Αφρική σε ένα. Καλά και στο Κωστάκι σε γουστάρι. Καλά και Τζενουλά. Ζαλίστηκα τώρα. Τζέιν Μποτς τότε. Τζέιν Μποτς. Αλλά και σε ένα εκεί στην Αφρική έπεσε με Βόγλι, με τέτοια αυτά. Καλά, με Νινιό, που έπεσε χιπόπο. Εντάξει, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά κάνοντας ζάμπι και πέφτοντας πάνω στο Μέγκα σε αυτό που λες παλαιές σειρές, αναρωτιέμαι πού ήταν όλες αυτές οι σειρές και δεν τις είχα δει. Γιατί ήμουνα τηλεορασάκια, δηλαδή. Και φαντάζομαι όλοι μας ήμασταν. Ναι, σίγουρα. Βλέπαμε εκείνη την εποχή που ήμασταν και μικρά παιδιά και διαβάζαμε τα μαθήματά μας. Αλλά δεν είδες ανακαλύψεις και καινούργια πράγματα. Όλες αυτές οι σειρές σίγουρα παίζανε κόντρα την ώρα που έμπαιζε ο Αντένα αυτό το ταξίαρχο Θεοχάρη και τη Λάμψη, ρε φίλε. Και έβλεπε η μάνα μας και δεν μπορούσαμε να δούμε τα άλλα. Αυτό. Σίγουρα. Σωστό και αυτό, ναι. Γιατί εντάξει, Λάμψη και Καλημέρα Ζωή ήταν τα αφεντικά. Τα αφεντικά των σειρών. Αυτό ο ταξιέρχος Λεβένταγας και άλλοι που κουβαλούσε η Ζαβή του Αρκουδάκη που κατέβαινε τη Σκαλιά Σελήνη, αγαπάει Αλέκου, όπως τη λέγανε. Ξέρεις ότι ο ταξιέρχος Θεοχάρης είχε ξεκινήσει ως ρόλος από την Λάμψη. Ναι. Όπως στη Λάμψη ήταν λιμενικός. Και μετά δεν ξέρω. Μετά πήρε μετάταξη. Έβαλε κανένα βίσμα, αυτό σου λέει κάτσε να πάω, ρε παιδί μου. Πιο κοντά στο σπίτι, α πούμε. Γιατί μπορεί να έχουν το λιμάνι, μπορεί να το κάπου στη λίμνη, στο Μούδρο φέρει. Στη Μόρτορ. Ναι, κάπου εκεί, α πούμε, σου λέει πρέπει να εδώ πιο κοντά στο σπίτι μου, οπότε ίσως να βάλε κανένα βίσμα και ήρθε πιο κοντά, ας πούμε. Τι εννοεί Σβύρνα, τι εννοώ Γιάνκο, τι εννοεί Σβύρνα, τρελάθηκε και ο πατέρας μου, πήγε 200.000 δραχμές τότε, πήρε μια ITT Nordmende τηλεόραση, ήταν καινούρια, για να βλέπουμε εμείς την Αριανάρα με την Tracer του Μιλάνο. Και τι τώρα παίζανε. Τι ώρα πες? Όλο 6.30-7 ώρα είχαν τα μάτσερες εσείς εδώ. Όχι ρε, το μπάσκετ ήταν πιο αργά. Όχι ρε. Το μπάσκετ ήταν 9.30 ώρα. Έλα ρε, είχε και κάτι απογεύματα εσά να πούμε. Κάτι προκριματικά τα μπάσκετ. Εντάξει, μας βοηθήσει κάποιος φίλος. Είχε και ελληνικό τέτοιο. Ελληνικά είχε, ναι, καλά. Είχε και τα κόρατς και αυτά και τα τέτοια, εννοείται. Είχε κόρατς, μόρατς. Αλλά Άρης με Tracer και με αυτά, εγώ νομίζω τα μάτια ήταν βραδινά τώρα, 9 η ώρα. Εντάξει, τώρα όχι. Πιο μετά. Η ρίστο επαρόδο, όπως λέγαμε, από τον Νίχον. Έτσι, σωστό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε για σήμερα. Σιρήνες συναγερμού λέει θα ηχήσουν σε όλη τη χώρα. Μην παραξενευτείτε, δεν θα γίνει πόλεμος. Το ξέρω τι θα γίνει. Είμαστε ήσυχοι. Απλά σιρήνες συναγερμού πολιτικής άμυνας θα ηχήσουν σήμερα σε όλη την ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων 2018. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς βρεθήκαμε στα μέρη στα οποία δεν εξαρτηθεί. Και εμείς κάναμε δίπλα στην Οριστιάδα, ας πούμε. Ναι. Πίναμε τζινάκι και ουσκάκια. Και δίπλα στο
στο Σφελινό γίνεται τον Οφίλιππος Β. Η άσκηση. Εκείνο το βουνό δίπλα γινόταν κάθε δύο χρόνια. Ναι. Με περνούσε τα ρουπλάνα, ρίχνανε. Δεν έχει φυτρώσει ακόμα τίποτα, φίλοι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ίσως να μην το είχα πετύχει ποτέ. Ναι. Συγκεκριμένα λέει στις 11 το πρωί θα σημάνει συναγερμός αεροπορικής επίθεσης που θα διαρκέσει 60 δευτερόλεπτα. Στις 11 και 5 θα υπάρξει σήμα λήξη του συναγερμού για χρονική διάρκεια επίσης 60 δευτερολέπτων. Η έναρξη του συναγερμού θα έχει αυξομοιούμενη ένταση, ενώ η λήξη θα χαρακτηρίζεται από σταθερή ένταση ήχου. Η διακλαδική εθνική άσκηση Παρμενίου 2018 των ενόπλων δυνάμεων θα ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου στον Εύρο, όπου και θα διεξαχθεί η τελική φάση της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια στρατιωτική άσκηση, στην οποία συμμετέχουν και οι τρεις κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων και συντονίζονται από το ΓΕΘΑ. Δεν τους χάλασε όλη η επιφυλακή. Τα φιλαράκια μου να πούμε περισσότερο στο Facebook και στρατιωτική και αυτά, ξέρεις, έκανα. Τέσσερις μέρες από δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε, ναι. Αλλά μετά για να χρησιμοποιήσω και εγώ τα δικά σου. Μετά τα μπαίνει ο μισθός να πούμε. Ναι, καλά είναι. Δεν τα λες. Εκεί δεν τα λες. Δεν τα λες για τους στρατιωτικούς. Πώς δεν τα λες. Τα μπέλχανα. Δεν είπες ποτέ. Δεν είπες. Είπες μόνο για τους ταχυδρόμοι. Ταχυδρόμοι είναι αρχή τεμπέλχανα. Πρέπει να σου το εκμεύσω αυτό. Όχι, όλοι τεμπέλχανα. Εντάξει, όλοι. Μόνο εμείς που ξυπνάμε το πρωί να πούμε. Όχι. Ερχόμαστε στο. Και κάτσε τώρα πάνε και στα χαλίκια τα παιδιά να πούμε. Τα αντίσκηνα βέβαια. Πλητιά βέβαια. Μια σουβλάκια τέτοια αυτά. Σουβλάκια, ναι. Τα ξέρουμε. Καψιμί αυτά. Όπω. Μια χαρά είναι. Και τώρα. Δεν πληρώνω το στρατό. Και καλό καιρό είναι κιόλα. Έχει καλό καιρό. Και στον Εύρο πήγαμε, κάναμε αυτοψία. Ίσως και ήμασταν κι εμείς μέρος της άσκησης Παρμενίων. Τότε πήγαμε και τραγουδήσαμε. Στα δοκιμασμένα σύνορα της Ελλάδος. Τα δοκιμασμένα σύνορα της Ελλάδος, όπου πριν από κάποιο καιρό, θυμάμαι που διάβαζα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο ότι λόγω επειδή του περιστατικού που είχε συμβεί με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνταν από τις τουρκικές αρχές και δυνάμεις, ότι οι Έλληνες, λέει, των συνόρων εκεί και των παραμαθωρίων περιοχών κάνουν εμπάργκο στην Αδριανούπολη. Καλά, και τάξη. Δεν πάνε και τέτοια. Σιγά. Λοιπόν, τώρα που ήμασταν, γιατί σκεφτόμασταν να πάμε και εμείς, ας πούμε, μας είπαν για μια πολύ ωραία εκδρομή, λέει, να πάτε, ας πούμε, στην Αδριανούπολη. Είναι μισή ωρίτσα, να κάνεις κανένα χαμάμ, να σε τρίψεις κανένα στουρκαλάζι εκεί πέρα να γουστάρεις, να στα ισιώσει τα όλα σου και να φύγεις περδίκι. Και λέει, θέλαμε να πάμε το Σάββατο. Και λέει, το Σάββατο, παιδιά, έχει 3-4 ώρες αναμονή στα σύνορα, γιατί έχει παζάρι στην Αδριανούπολη. Οπότε σπέβδουν όλα τα χωριά και όλη η οριστιάδα και όλες εκεί όμορες περιοχές. Για να ψωνίσουν ευθυνά και πάνε και τα εμπάρκα, πάνε και τα εθνικά ζητήματα, πάνε και το ένα, πάνε και το άλλο. Δηλαδή 3 ώρες στο Λετελωνίο τουλάχιστον. Ναι, αλλά άμα είναι να πάνε να πάρει, να βάλει βενζίνη, να κάνει ντομάτα, να κάνει. Κατά τα άλλα, μετά είναι εχθροί μα ο ένα τέτοιο. Εντάξει, αλλά όταν είναι τσέπη. Αν βάλει βενζίνη, θα πάρει κανένα δερμάτινο ευθυνό. Θα πάρει. Το ίδιο συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και στη Βόρεια Κύπρο, που υποτίθεται τα πράγματα είναι ακόμα πιο ευαίσθητα. Ότι ουρές κάνει ο κόσμος για να πάει στη Βόρεια Κύπρο για να βάλει βενζίνη και τέτοια. Πιο φθηνά τουρκικό, ναι. Πέρα από το ότι είναι τουρκικό, υπάρχει και διαρκής πτώση της λίρας. Δηλαδή η ισοτιμία τώρα αυτή τη στιγμή είναι 1:9 και πας. Και πας αγοράζεις σπίτια κιόλα. Ζωή χαρισάμενη. Πίσω όποιος διαφέρεται μπορεί να πάει να πάρει πιατίνια. Στα πιατίνια είναι οι Τούρκοι οι καλύτεροι. Φτιάχνουν τα καλύτερα πιατίνια. Εσύ δεν μου έλεγες ότι έπαιζες drums. Όχι. Πώς νόμιζα ότι έπαιζες drums. Μπορεί, έχω το ρυθμό μέσα μου. Εντάξει. Κάποιος μου το έλεγε. Να, τελείως έτοιμος. Θα πάει να πάρει ένα πιατίνι από την. Από την Τουρκία. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Μην τρομάξετε σήμερα να ακούσετε τους συναγερμούς. Δεν νομίζω βέβαια να τρομάξει κανείς κανένα σχολείο. Και ο πόλεμος να γινόταν. Δεν το πήρω τώρα να πω. Δεν πηγαίναμε. 11 η ώρα το πρωί δεν πηγαίναμε. Εγώ κάνω το δεύτερο μου ύπνο 11 η ώρα το πρωί. Εντάξει, και κατά τις 12 θα το σκεφτούμε να πιούμε ένα καφέ και μετά να πάμε να πολεμήσουμε. Ναι. Ναι. Τώρα έχει και πάω κάρι, δεν πάμε να πολεμήσουμε. Όχι, πόλεμο έχουμε, πάω κάρι τώρα, δεν γίνεται. Άσε, δεν είμαστε για τέτοια. Παρμενίου. Στο Παρμενίο να δεν θα πρέπει να υπήρχε και ένα τέτοιο σχέδιο. Ναι. Γιατί σου λέει κάθε μέρα, ας πούμε, μετά πριν από κάθε πάω κάρι, διαβάζουμε. Ζήτησε εισιτήρια ο ΠΑΟΚ. Ζήτησε. Τα δέχτηκε ο Άρης. Ναι. Αρνήθηκε η αστυνομία. Ζήτησε εισιτήρια ο Άρης. Τα δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Παλαιότερα είχαμε το άλλο. Το ότι ζητάμε ολόκληρη τη θύρα. Όχι, σας δίνουμε 1000 κάτι και αυτά. Λέγανε εκεί το 5% τη χωρητικότητα. Ναι, όχι, από εκεί δεν φαίνεται στο κοτέτσι πάνω εκεί. Μπράβο, στο σνάκι του Χαριλάου. Και εμείς θέλουμε την 7 και 8 και τελικά δεν τα βρίσκαν οι ομάδες. Τώρα οι ομάδες έχουν συμφωνήσει σε κατέρωθεν ανταλλαγή από 1000 εισιτηρίων η κάθε μία, αλλά δεν συμφωνεί η αστυνομία. Δύσκολα. Οπότε ναι, εντάξει, καλά, ούτως ή άλλως δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Να δούμε ΠΑΟΚάρης. Ποτέ. Και νομίζω είναι και δικαιολογημένο. Δηλαδή. Ανάμεικτα, δηλαδή οργανωμένα, ας πούμε, οπαδοί. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ίσως μόνο σε κανένα τελικό κυπέλου. Μόνο έτσι. Εκτός. Σε πεζογέφυρες πάνω. Σε κανένα τσόκλιο εκεί πέρα κάνω. Φαντάζεσαι.
Κάτος δεν αναφέρεται το κύπελο, πάντως δεν είναι στόχος του, του Άρεου. Το προηγούμενο. Γιατί, πώς δεν είναι. Δεν είναι, είναι πολύ λαού λαού. Όχι, ρε, εντάξει, είμαστε υποψηλωμένοι. Μόνο για Champions League. Τώρα, πρωτάθλημα τώρα. Έχουμε Ευρώπη να πούμε και έτσι. Εντάξει, αλλά τώρα που είπες κάτι για το Άρης ΠΑΟΚ, θέλω να πω ότι είναι ακριβό το εισιτήριο, φίλε. Τι εννοείς? Ακριβό το εισιτήριο, εντάξει, θα μου πεις τώρα είναι 15 ευρώ στη στα πέταλα, 15 στα πέταλα. 20 στη 2 στη πλατιά. Αλλά θέλω να πω ότι στην 7 και στην 9, νομίζω. Στα επίσημα είναι ένα πενιντάρικο. Ένα πενιντάρικο, αλλά τα επίσημα θεωρούνται όλο το πέταλο απέναντι από τη 2, που είναι κάπου 7.000 θέσεις. Ναι. 6 με 7.000. 5-7-35, 350 χιλιάρικα. Ναι, από 35 έως 50 και ανεβαίνουμε πάντα. Ναι, δύο συμβολέα και γι' αυτό λέω τώρα. Εκεί πολύ, ας πούμε, σαν μέση κατάσταση, κάποιοι πιτσιρικάδες, κάποιοι θέλουν να πάνε εκεί πέρα. Ναι. Και δεν τους, μπορεί να μην γίνει και sold out έτσι. Αμά. Αλλά λένε τώρα είναι εισιτήριο γιοκ. Ναι, έτσι δεν υπάρχει, έχει sold out, έχει γίνει ήδη. Πού, στο Άρης ΠΑΟΚ? Ναι, δεν υπάρχει. Πώς έχει γίνει αυτό? Δεν έχει γίνει, δεν έχουν διαρκεία αυτά. Έχουν στου συνδέσμου, έχουν πάνε κάτι τέτοιο, έχουν μελετηθεί ότι δεν θα υπάρξει. Δηλαδή, αν δεν προλάβει στα πρώτα. Α, ότι κάτσε, είναι. Περίμενε τώρα για να το καταλάβω. Αν δεν προλάβει την πρώτη μέρα που θα βγουν, έχω ακούσει, ρε παιδί μου, έχουν σχεδιαστεί έτσι ότι δύσκολα μετά. Μάλιστα. Sold out προκαταβολικά δηλαδή. Γιατί έχουν αυξηθεί και πολύ τα διαρκεία τώρα με αυτή την πορεία του Άρη. Ήταν, ας πούμε, στις αρχές 4-5 χιλιάδες, νομίζω κάπου είσαι 9 χιλιάδες διαρκείας. Μάλιστα, μάλιστα. Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια, το γνωρίζουμε αυτό? Λογικά πάντα, επειδή έχει και διακοπή. Ναι, μήπως δώσουν έτσι περισσότερο περιθώριο. Α, πιστεύω θα μετά την επόμενη Κυριακή Δευτέρα θα ξεκινήσουν, όχι αυτήν. Μάλιστα, εντάξει, 15 ράκι, ντέρμπι είναι, σου λέει και το ντέρμπι. Ναι, είναι... αλλά δεν το είχε ξανακάνει ο κύριος Καρύμπηδης αυτό. Καιρός είναι, welcome to the Super League. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό θα πάνε, θα γεμίσουν σίγουρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είχε 50 σε εκείνες τις στήρες. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εκεί που έχει 35 ήταν 25. Ναι. Κατάλαβες. Ένα, τώρα ξέρεις όμως τι κάνεις, δίνεις πάτημα στους ΠΑΟΚ. Τώρα αυτή τη στιγμή θα σου πούνε ότι να είδες με τον ΠΑΟΚ τα κρυβαίνεις, γιατί θεωρείς ότι είμαστε η πιο σπουδαία ομάδα και όπως συμβαίνει, γιατί και ο ΠΑΟΚ αυξάνει τα εισιτήρια με την Τσέλσι, ας πούμε, ναι. Είχε 15 ευρώ στα πέταλα και 25 στις κεντρικές, ας πούμε, και σου λέει ότι θεωρείς ότι είμαστε ευρωπαϊκή ομάδα, ότι είμαστε ομάδα επίπεδου Τσέλσι, γι' αυτό και αυξάνεις τα εισιτήρια, ας πούμε. Ναι, και αλλά δίνεις, θα είναι και έτσι μόλις ομάδες όμως της τα ντέρμπι. Μήπως είναι για να πληρωθούν οι ξένοι διαιτητές, αλλά ούτως ή άλλως αυτοί δεν πληρώνονται. Ναι, πώς είναι στα ραστεχνικά που μετά πάει ο πρώτος και βγάζει το 50-άρικο. Φαντάζεσαι να πηγαίνει, ας πούμε, πως ο Καρυπίδης πρέπει να πληρώσει και τον μισθό του. Το Φιλανδό. Γι' αυτό φέρνουν τώρα αυτοί οι Φιλάνδους και δάνους. Γιατί δεν χρειάζεται. Όχι, δεν είναι, γιατί είναι άμπαλοι. Γιατί όπως έχουμε πει, οι διαιτητές αμείβονται με βάση των μισθών που λαμβάνουν, με βάση την αμοιβή τους που λαμβάνουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Και σου λέει ο Δανός και ο Φιλανδός έχουν μικρό μεροκάματο. Οπότε φέρνει. Ναι, άμα φέρει τώρα Βρετανό, άμα φέρει Ισπανό, άμα φέρει τον ένα και τον άλλο, πώς έφερε Ισπανό στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και τον έδωσε, ας πούμε, 13-15 χιλιαρικάκια. Εγώ ήθελα να σφυρίξει ένα ντέρμπι τέτοιο φαλακρό ο παππούς ο Κολίνα πλέον. Τιμής ένα και ένα, έτσι να τον ανασύρουμε. Στο τέλος τα φέρνουν, ας πούμε, από το Τατζικιστάν διαιτητές, γιατί σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, μικρή αμοιβή αυτό, πρέπει να ρίξουμε τα μεροκάματα. Κάναμε πρεσβειοποίηση, έκανα χρωματοψία και τέτοια. Δύσκολα. Λοιπόν, 6 και 33 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα, αφού αφηγηθήκα μετά τις ατζέντες της σημερινής ημέρας. Εντάξει, είναι φτωχή αθλητική συγκομιδή. Όχι, Παρμενίωνα έχει. Ναι, Παρμενίωνα, Παρμενίωνα. Εντάξει, οπότε το λόγο, επειδή νομίζω επιστρέφει στα πιο δικά του, στα πιο δυνατά του, στα πιο καθιερωμένα. Μετά χθες ήμασταν, να πούμε, σαν εκεί πάνελ. Πάνελ. Το βαρούχα σου, ένα σου άλλο. Όχι, ήταν πενάλτη, δώσει πενάλτη. Δώσει τέτοια φάση. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή. Στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 9ης του Οκτώβρη. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας μαζί μας. Χθες ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League με την αναμέτρηση Ξάνθη Λάρισα, η οποία νομίζω μας δικαίωσε στο επίπεδο των προβλέψεων που είχαμε να κάνουμε, το ποιος θα βγάλει τις περισσότερες ανακοινώσεις. Ναι. Κανονικότατα. Ανακοινώσεις ο Κούγιας στο ημίχρονο, ανακοινώσεις η Ξάνθη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν η πρώτη ομάδα που έφερε την ανακοίνωση στο ημίχρονο.
Διάφορα συνέβησαν. Η Λάρισα τελείωσε το μάτς με 9 παίχτες και διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Η Ξάνθη επικράτησε της ΑΕΛ με 1-0. Χάρη σε ένα τέρμα που πέτυχε. Ποιος δεν μας το έχει εδώ πέρα, ποιος πέτυχε το τέρμα. Ούτε το είδα το ματσάκι, αλλά κάποιος το πέτυχε. Στο 82 ο Χέντρισεκ με πέναλτι και μάλλον κάπως εκεί θα διαμαρτύρεται και δεν το είδε στο παιχνίδι και πέρα. Δεν το είδα καθόλου. Κανα ποιος το ασχολιόταν αυτό. Εγώ ήταν ένα δολοφόνο. Μόνο ο Κούγιας είδα κάτι δημοσιεύματα, κάτι τρελές δηλώσεις εκεί πέρα. Πού τον βρήκες, λέει αυτόν τον Γιώργο Λάμπρου, ο διαιτητής του Μελισανίδη είναι και μας τον έφερε από πέρσι και από την Εύβοια και ξεκίνησε η Παράγκα 2 και τέτοια έρχεσαι. Ναι. Πριν λέει από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε το η δήλωση του μεγαλομετόχου του Ζαέλ. Πριν από λίγη ώρα λέει μου τηλεφώνησε το δεξί χέρι του Μελισανίδη και προσπάθησε να φορτώσει τη σημερινή εγκληματική διαιτησία του Λάμπρου και τον βοηθό του που αλλίωσαν με πρόθεση το αποτέλεσμα του αγώνα Ξάνθη στον Ιβάν Σαββίδη και στον ΠΑΟΚ. Έλα ρε φίλε. Το συγκεκριμένο πρόσωπο το έχω ευεργετήσει και είναι εκτός φυλακών εξαιτίας μου. Νάτος. Αυτός προσπάθησε να με πείσει ότι η Ξάνθη έχει πουληθεί σε άνθρωπο του περιβάλλοντος του Σαββίδη. Αλλά δυστυχώς για αυτόν και το βρώμικο περιβάλλον του γνωρίζω πολύ καλά ποιος έκανε το Λάμπρου διαιτητή Super League. Τη σχέση έχει ο πατέρας του προπονητής ποδοσφαίρου με το Θωμά Μητρόπουλο περισσότερο από 20 χρόνια και δυστυχώς για αυτούς τους ραδιούργους οι σχέσεις μου με τον Ιβάν Σαββίδη έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Έτσι λέει ο Αλέκος. Ναι, μια είδηση. Η άλλη είδηση και, ξέρεις ποια είναι. Και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και συνεργασία. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Ναι. Ναι, η άλλη είδηση. Ναι. Συνήγορο υπεράσπιση του δικού σου. Ναι. Το είδα. Και δόθηκαν και στη δημοσιότητα, δόθηκε και το όνομα, οπότε μπορούμε να το πούμε. Μακρύθηκε προφυλακιστέως, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Και δόθηκαν και φωτογραφίες και είναι ο Κλεάνθης Κωνσταντινούδης. Ο Κλεάνθης. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όπου όντως ο Αλέξης Κούγιας είναι συνήγορος υπεράσπισης και βγήκε και έκανε δηλώσεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κανιβαλισμός και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί το και παιδί πώς, μας, δεν ξέραμε, έχει τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτή γιατί διατίθεται, γιατί γνωστοποιείται το όνομα κτλ. Βέβαια, εντάξει, άλλες περιπτώσεις όπου διαπομπεύεται κόσμος, ο Αλέξης Κούγιας δεν έχει επιδείξει την ίδια ευαισθησία. Θα είναι μια γενικότερα, νομίζω ότι πάει για κακούργημα ο συγκεκριμένος καθηγητής. Οπότε δύσκολα τα πραγματάκια έτσι. Τώρα εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστικοί, ούτε θα βγάλουμε τιμιγορία σε καμία περίπτωση. Ούτε πρόκειται να. Κοίταξε τώρα, πάει για κακούργημα, αλλά εγώ πιστεύω πήγε ο Κούγιας για να την προφυλάκησε. Μια εγγύηση να δώσει, να βγει. Δύσκολα. Λες, ε? Δύσκολα είναι τα πράγματα. Κούγιας είσαι, ρε φίλε, γι' αυτό τώρα. Εντάξει, σίγουρα δεν σημαίνει και κάτι το ότι εμπλέκεται ένα έγκριτο νομικό γιατί. Άλλο Κούγιας του ποδοσφαίρου, άλλο Κούγιας της δικηγορίας και της δικονομίας. Τα λέει και στα δικηγορικό κοβυράβει κι ο Αλέκος. Εντάξει, είναι. Μαχαιριά στη μάθηση και τέτοια θα αρχίσει και κάτι διδυράβος. Είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών γενικότερα. Οποιαδήποτε δύσκολη υπόθεση την αναλαμβάνει και πολλές φορές φαντάζομαι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει και ο θέλος δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να έχεις την αμοιβή για να πας εσύ να προσλάβεις έναν γνωσμένης αξίας ας πούμε δικηγόρο. Πιστεύω ότι αυτοί σε βρισκόνταν μια δύσκολη υπόθεση γιατί όλο αυτό προσδίδει δημοσιότητα, προσδίδει κύρος. Σίγουρα. Εάν και εφόσον καταφέρεις και. Ναι, να το ξελασπώσεις. Ναι, πόσο, να ναι. Αλλά κι άλλο να κύρος πόσο. Εντάξει, δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Κανένας στην πλειονεξία, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτό που γνώριζαν οι περισσότεροι στα ΣΕΡΕΣ και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα. Γιατί έλεγε ότι ο Κούγιας αυτό που δηλώσε ότι είναι τώρα ότι κάποιοι όψιμοι καταγγέλλοντες, ότι ξαφνικά βγαίνουν. Τώρα θυμηθήκανε και βγαίνουν στη δημοσιότητα και λένε πράγματα που δεν ισχύουν και το ένα και το άλλο. Αλλά λέει δεν πρόκειται ας πούμε, να ασκήσω υπεράσπιση μέσω του δημοσίου λόγου. Αλλά δεν πρόκειται να ασκήσει, αλλά χαρακτήρισε ότι ο κάθε πικραμένος βγαίνει στην τηλεόραση και καταγγέλει ό,τι θέλει για τον καθηγητή του Τέισερών. Έτσι σίγουρα, χαρακτήρισε όλους τους. Βρήκαν τώρα, ας πούμε, και τα λένε και τα κάνουν για να βγουν στο προσκήνιο. Ναι, ο κάθε πικραμένος. Εντάξει, προφανώς θα ήσουν πικραμένος αν έχει υποστεί, ας πούμε, τις παρενέργειες του συγκεκριμένου ζητήματος. Εντάξει, θα είναι και μια υπόθεση, ας πούμε, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά χρονικά όσον αφορά την λειτουργία των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τουλάχιστον με αυτά που παρουσιάζεται από την δικογραφή και με αυτά που έχουν γνωστοποιηθεί στο εύρος που είχε ως τρόπον τεινά κύκλωμα η δράση των συγκεκριμένων ανθρώπων. Παράγκα και στη μάθηση. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς είναι περιπτώσεις που
υπάρχουν και άλλοι. Ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία, πρώτη τάξη ευκαιρία, να αναδειχθούν και άλλες υποθέσεις και σε υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε υπόλοιπους δημοσίους χώρους όπου τίθεται ζήτημα διαφθοράς, διότι εντάξει, διαφθορά δεν λείπει ποτέ από τέτοια ζητήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Εντάξει, έχουμε και εμείς το θέμα της εγκύτητας. Τώρα, ας πούμε, σκέφτεσαι το Τεζερόν είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας. Ναι. Δηλαδή, κάθε. Το σκεφτόμουν χθες. Καταρχήν, ας πούμε, με θυμήθηκαν φίλοι πάλι τέτοια. Πώς πέρασε το μάθημα. Δηλαδή, κατευθείαν να βάλω. Πώς το πέρασε να πούμε. Καλά, αιώνιος φοιτητής σου είναι εσύ τώρα. Πώς έγινε. Πώς το πέρασε το μάθημα, πώς το πέρασε. Και όλοι όσοι έχουν περάσει δηλαδή από το Τεζερόν, φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο υπάρχουν καμιά 400-500 ακταίοι, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Έχουν περάσει από εκεί χιλιάδες παιδιά. Πάρα πολύ. Οπότε τώρα σε όλους, ας πούμε, τίθεται το ζήτημα της εφόσον. Έλα εδώ, εσύ που με έλεγες και κερνούσες για το πτυχίο σου στις αίρες. Ναι. Τώρα δηλαδή πώς το πήρες. Ας πούμε, όλοι ξαφνικά έτσι διαφερθήκαν και στη γειτονιά. Θα περπατάμε δηλαδή και θα μας λένε: Το βλέπεις αυτό, να. Από τις αίρες το πήρε το πτυχίο. Έλα εδώ, εσύ, Βαγγελίτσα, κατευθείαν σε 4 χρόνια το βγάλε. Τέτοιο ήσουν. Μάλιστα. 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας, τα του Αλέξη Κούγια. Έτσι λοιπόν, με την ολοκλήρωση και της πέμπτης αγωνιστικής, η βαθμολογία στο πρωτάθλημα της Super League φυσικά έχει για ακόμη μια ημέρα τον ΠΑΟΚ πρώτο. Οπότε θέλουν να τα ακούνε αυτό το ΠΑΟΚ. Ακούστε το, τώρα ακούστε το. Το απολαμβάνουν. Μόνος πρώτος, όχι μόνος πρώτος. Μόνος πρώτος στις καρδιές μας, ας πούμε. Αφού είναι αλήθεια, τι να κάνουμε, είναι πρότιδη. Αν δεν είχε τους μείον 2, πρώτος μαζί με τον Ατρόμητο στους 16 βαθμούς. ΑΕΚ Ολυμπιακός στους 13. Άρης Θεσσαλονίκης 12. Παναθηναϊκός 10. Ξάνθη 9. Πανετολικός 8. Πανιόνιος 7. Λάρισα και Πας Γιάννενα με 6. Αστέρας Τρίπολης 4. Λαμία 3. Λεβαδιακός 3, Όφη 2 και Απόλλωνος μείνει στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί 20, 21 και 22 του Οκτώβρη, λόγω επειδή φυσικά των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας αυτό το Σαββατοκύριακο, περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις το Σαββάτο 20 του μηνού: Παναθηναϊκός Πανιόνιος, ΠΑΣ Γιάννενα Πανετολικός, Απόλλωνος Μύρνης ΑΕΚ και Λάρισα Λαμία. Η Λαμία, η οποία πήρε μεταγραφή τον Γκασναφέρη. Έφυγε από το Λεβαδιακό. Θα κάνει εδώ την ιστατική προσπάθεια. Καταρχήν ο Γκασναφέρης είχε ξεκινήσει ήταν από και Πάουκ και Ξάνθη. Στον Πάουκ δεν ήταν ο Γκασναφέρης. Στην Ξάνθη ήταν. Ξάνθη, με το που τελείωσε, τερμάτισε την διαιτητική του καριέρα. Ανέλαβε πόστο εκεί στην Ξάνθη επί Πανόπουλου. Δεν ξέρω αν είχε φυτεύσει και μαζί με Λουτσέσκου. Δεν θυμάμαι. Ίσως να ήταν μαζί στον Πάγκο, γιατί και ο Λουτσέσκου έκασε 3 χρόνια στην Ξάνθη. Οπότε πολύ πιθανό να τον είχε πετύχει. Λεβαδιακός Ξάνθη, Άρης ΠΑΟΚ φυσικά στις 7 η ώρα στις 21 του Οκτώβρη. Η μητέρα των μαχών. Ναι, το παιχνίδι που δεσπόζει. Και γενικά δεν έχει αμάν παιχνιδάκια. Όφη Ολυμπιακός και Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης, και αυτό θα είναι καλό ματσάκι τη Δευτέρα. Καλό. Και το Παναθηναϊκός Πανιόνιος επίσης και αυτό. Όχι λες. Γιουβαρλάκια με αλάτι λίγο έτσι. Καλό θα είναι. Μέτρη. Αλλά μέτρια αγωνιστική, εντάξει. Το Άρης ΠΑΟΚ θα ξελασπώσει και αυτό βέβαια μπορεί να το δεις. Μπορεί να είναι και αυτό γιουβαρλάκια με αλάτι. Γιατί βέβαια. Πολλά λέγονται. Θα γίνει, θα κάνουμε, θα σας ράνουμε, θα σας τέτοιο. Θα σου κάνω. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν η απώλεια αυτή του Άρη το Σάββατο ευνόησε ή μάλλον δεν ευνόησε τον ΠΑΟΚ. Η απώλεια. Η απώλεια, διότι. Αν ο Άρης κέρδισε μέσα στη Νέα Σμύρνη, θα υπήρχε ένα κλίμα εφορίας. Αυτό ερχόμαστε. Να, ελάτε να σας δείξουμε, να σας κάνουμε, να σας ράνουμε. Τώρα αυτή η κατραπακιά. Δεν. Βάλε τα κεφάλια μέσα. Ποιος είναι, τι προσέγγιση. Ευνόησε τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτό σου λέω ότι δεν ευνόησε υπό την έννοια ότι υπάρχει μια πιο συνετή προσέγγιση από την μεριά του Άριος του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι. Δεν το περιμένουμε στόμφο. Θα σου πω την ατμόσφαιρα της πιάτσας. Και οι μεν και οι δε λένε, αν περάσει ο ΠΑΟΚ από το Χαριλάου. Είναι πρωταθλητής. Μάλιστα. Με διπλό. Με διπλό. Ναι. Αυτό παίζεται και από τους Γιομνερίδες, και από τους Αριανούς και από τους Παοξίδες. Κακά τα ψέματα. Σου λέω ότι παίζεται στην πιάτσα. Είναι μόλις 7η αγωνιστική. Όπως πάνε, γιατί ξεκινάει εκεί μπορεί να κόψει βαθμούς, λέει ο Άρης, εκεί μπορεί να παίξουν, εκεί μπορεί να χάσει. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει, δηλαδή ότι θα περάσουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, άρα ο ΠΑΟΚ θα. Ούτε αυτοί θα περάσουν. Άρα ποιο το πρόβλημα. Αν είναι να μην περάσει κανείς, κατάσταση. Σου λέω πώς θα γίνει τη φάση με αυτά που έχουμε δει. Δηλαδή έκανε ντέρμπι μέσα στο Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό πήρε το διπλό. Mm-hmm. Πήρε την ΑΕΚ εδώ. Ναι. Αν περάσει λέει και από το Χαριλάου. Ναι. Αλλά δεν το λένε μόνο οι του ΠΑΟΚ, το λένε και οι φίλοι του Άρη. Μήπως είναι ένα κλίμα που διατηρείται ή μάλλον δημιουργείται από τις τάξεις των φίλων του Άρη προκειμένου να πούνε σε περίπτωση νίκης ότι εμείς σας κόψαμε το πρωτάθλημα και ας είναι μόλις εδώ μια αγωνιστική. Δεν νομίζω, όχι. Όπως συνέβη τότε επί Σπάθα εκείνη τη Αλή. Εκείνο ήταν πιο αργά που είχε γίνει, ήταν 4-5 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ναι, αλλά εγώ τώρα να σου λέω, προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτού του τύπου την επιχειρηματολογία. Ότι θα πάει μπροστά και εμείς σας κόβουμε το πρωτάθλημα, ότι εμείς σας κάναμε παρόλο το ότι είναι νωρίς. Λες. Λέω δεν ότι νομίζω να πάει. Μήπως αυτόν τον λόγο έχει η συγκεκριμένη προσέγγιση. Βέβαια έχουμε ακόμα πολύ καιρό. Το κλίμα είναι υποτονικό. Δηλαδή περισσότερο το συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες παρά τώρα. Γι' αυτό, γιατί σου λέω ακριβώς το ήττα από τον Πανιόνιο. Περιμένουμε, περιμένουμε. Όχι, δεν έχει σχέση αυτό με τον Τέντερ. Ρεμπάσκε, μην αυτόν, μην είμαστε τόσο σίγουροι, μην είμαστε τόσο το ένα, μην είμαστε τόσο το άλλο. Δεν έχει καμία σχέση. Τώρα μου πεις βαθμολογικά, εντάξει, γιατί ο Άρης ό,τι παίζει. Είναι θέμα. Δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Τι να κάνουμε. Το ίδιο έχει. Το μόνο μάτς που δεν έπαιξε καλά θέμα παιχτικά ήταν στα Γιάννενα. Ναι. Ήταν τραγικότατος. Όλες οι άλλες, όλα τα ματσάκια του ήταν παραπλήσια. Καλή μπαλίτσα έπαιζε. Γι' αυτό είναι το προβληματισμός. Μόνο με τα Γιάννενα ήταν παιχτικός για τον Άρη. Αυτό που λέγαμε τώρα για τον Κασναφέρη, η ανακοίνωση που έβγαλε η Λάλισσα στο ημίχρονο ήταν και εναντίον του. Μάλλον προσπαθώντας, ας πούμε, να ήταν μέσα στην θεματολογία του λόγου, επειδή προσπαθώντας να αποδώσει έτσι, να μεμφθεί τις ενέργειες της Ξάνθης, λέγοντας ότι αυτή η ομάδα που έκανε τον Κασναφέρη παράγοντα του ποδοσφαίρου, αυτό που λέγαμε τώρα, από τον πιο στημένο διαιτητή που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άντε. Είπε ο Κούγιας στο ημίχρονο του αγώνα. Αυτή η ομάδα που ο πρόεδρος της στις κασέτες του 2002 που έβγαλε ο Τριανταφυλόπουλος. Να το σπάλει. Ναι, συνεννοείται με τον Θωμά Μητρόπουλο πώς θα στήσουν το παιχνίδι με τον Κορκοβίρη, τον διαιτητή από την Αθήνα. Με αυτή την ομάδα σήμερα οργιάζουν και τώρα ο τέταρτος δίνει και πέναλτι παίζοντας με 9. Αν αυτό είναι ελληνικό ποδόσφαιρο που αξίζει να συμμετέχουν ιστορικές ομάδες σαν την ΑΕΛ μας, που όποιο πρωτάθλημα και κύπελο έχει πάρει, το έχει πάρει μέσα στο γήπεδο, τότε χαλάλι του συγχαρητήρια στον κύριο Λάμπρου. Μητρόπουλος. Ναι, ημίχρονο κανονικά. Ημίχρονο τελικό έπρεπε να παιχθούν οι ανακοινώσεις. Σοβαρά. Νομίζω ότι ήμασταν over 2,5. Over. Βγήκαν στο τέλος του παιχνιδιού. Ναι, 2 στο ημίχρονο και 2 στο. 4. Άρα είμαστε. Ναι, over 3,5. Βγήκε. Εντάξει. Τι κούγιαση. Πιστεύω θα είχε πάρα πολύ μικρή απόδοση. Για τις δεν γίνεται όπου παίζει ο Κούγιας υπάρχει πανηγύρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αρέσκεται. Είναι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία του. Εξού και ασχολείται χρόνια με το ποδόσφαιρο και δεν είναι και στην αφάνεια. Έτσι, επιδιώκει την προβολή του, δεν μπορεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον αγαλώστονα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Ωραία, χαίρομαι που σας ακούω και πάλι μετά από 3 εβδομάδες. Α, νατος, ο Βάρδιας. Τρεις εβδομάδες τι έπαθες? Βάρδια. Ο πρώτης. Α, ο δεύτερη G. Εργοστάσιο. Α, εντάξει. Πάμε πρωί, απόγευμα. Καλά κάνεις. Ναι, όταν είμαστε βράδυ ακούμε λόγω επειδή. Άρα ρε φίλε, κάνουμε παρέα, εντάξει. Ακριβώς, ναι. Να είστε καλά. Πώς είσαι? Ήθελα να τονίσω, είμαι πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε. Ήθελα να τονίσω ότι σήμερα και λόγω της ημέρας γιορτάζουν και αυτοί που πάνε το γράμμα, έτσι. Το πάρε αγόρι μου, το πάνε το γράμμα, Μάλιστα, το γράμμα. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας και πρέπει να τους χρόνια πολλάσουμε. Εντάξει, το πάνε το γράμμα. Καλοί άνθρωποι. Καλές ανθρώπινες, ανθρώπισες. Εσείς όλοι καλά είστε, εντάξει. Είμαστε βαριές, πρωί, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, εμείς εδώ 6. Η βάρδια στο εργοστάσιο. Δεν έχουμε τη βάρδια να μας. 6 με 2. Δεν άκουσα την ερώτηση. Πόσο είναι η βάρδια, λέει, στο εργοστάσιο? Τρεις είναι οι βάρδιες, πάνε 6 με 2, 2, 10, 10. Ναι, ακριβώς. Όπως πήγαιναν επαπαλαιόθεν. Εντάξει, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μάλιστα. Όλα καλά. Ναι, έχουμε λεφτά. Έχουμε τι άλλο θέλουμε να ανάπτυξη. Ανάπτυξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε λεφτά, έχουμε δουλειά και μια να τον πηγαίνει το γράμμα θέλουμε. Μάλιστα. Να γιορτάζει και κάθε μέρα. Έγινε. Σε φιλούμε, σε χαιρετούμε. Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Έτσι. Ποτονικά τα πράγματα τους ή άλλους. Σήμερα δεν έχει και επικαιρότητα, δεν έχει και δραστηριότητα. Δεν έχει ίντριγκα. Καλά, εντάξει, δεν είναι βέβαια. Για μας, ίντριγκα. Για μας δεν είναι το θέμα μας ίντριγκα. Ούτως ή άλλως το λόγο, επειδή δεν είναι το ποτέ εκπομπή ίντριγκων. Ίντριγκων. Ήταν εκπομπή ειδικών συνθήκων και αναγκών. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα. Καλώς το να. 2 στα 2 έχω. 2 στα 2. 2 στα 2, γιατί?
μπαίνοντας το αυτοκίνητο τώρα το πρωί και μετά από αυτό το ένα μισάωρο είδα το χθεσινό, πήγα να κοιμηθώ γιατί λέω όχι μη παραπάνω δεν κάνει. Δηλαδή ρε εσύ κόρακα, αυτό το σκαρί που βλέπω και γυρίζει το πόδι του Λαρισαίου ανάποδα. Πες μου ρε εσύ φίλε με ποια λογική βγάζει. Απίστευτο, δεν απίστευτο, δεν το είδες. Δεν το είδα γι' αυτό δεν μπορώ να σου πει. Ναι, ναι, πώς δεν το πήγε να του κάνει, ας πούμε, να του βγάλει το πόδι. Ένα μισάωρο, φίλε, πώς να σε πω, έπαιζε ξάνθη, όχι με σαμπούνια. Δηλαδή, εγώ λέω, σηκωθείτε, φυγέτε, ρε, πού το πούλιας να μπει μέσα, να πάρει να φύγουνε. Ήταν όντως έτσι τόσο. Δεν το είδα το μάτζι, το γνωρίζω. 30 λεπτά είναι κλιματίας, είναι απατεώνα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε μετά, αν έμεινε με 9, με 7, έμεινε με 9 και κέρδισε με πέναλτι η Ξάνθη. Εντάξει, εγώ σου λέω αυτά τα 30 λεπτά που είδα, ο άνθρωπος ήτανε, μόνο που δεν είπε τους Λαρισαίους, παιδιά, μην τρέχετε πολύ, μην κουραστείτε, θα χάσετε. Ναι, πάντως. Λέω κάτσε να πάω να δω κάτι άλλο και έβαλα και είδα, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι, το Λαύριο Άρης. Πρώτη επίθεση ρε φίλε, αντιαθλητικό φάουλ. Λέω για να το δω, ξαναβάλτε. Ναι, ναι. Ξαναβάλτε. Δεν πήγα παρακάτω. Λέω Χριστός και Απόστολος τώρα. Εντάξει, αυτή όμως, δεν ξέρω αν θα είπα χθες που υποτιμά την νοημοσύνη ανθρώπων που θέλουν να είναι ήρεμοι ρε φίλε. Δεν γίνεται να τα βλέπεις αυτά τα πράγματα, να μην τα σχολιάζεις. Και... ναι, ιδίως δεν είδα το μάτς, είδα μόνο τη φάση αυτή του tackling. Εντάξει, δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια. Αυτόφορο κατευθείαν. Ναι, κανονικά, κανονικά. Γι' αυτό, συλλαμβάνεται, μπαίνει μέσα ο άλλος, το πιάνει και το πάει κατευθείαν φυλακή. Και ο άλλος... Νίκο φύγε να πει ο τέταρτος. Δεν θυμάμαι ποιοι παίχτες ήταν. Και σηκώθηκε όμως το σκυλί. Σηκώθηκε και έπαιξε, δηλαδή από εκεί που ήταν το σπάσει. Δηλαδή έπρεπε να το σπάσει. Έπρεπε να το σπάσει, ναι, έπρεπε να το στείλει, ας πούμε. Δεν έβγαλε αίμα, ρε φίλο, αφού δεν έβγαλε αίμα, συνεχίζει. Ναι, ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Κατά τα άλλα, οι μέρες είναι πολύ καλές για Οκτώβριο μήνα. Ναι, τέλεια είμαστε. Όσοι εργάζονται στην Ήπεδρον το χαίρονται. Ακριβώς. Οπότε να πάμε να χαρούμε και τη σημερινή μέρα όσοι εργαζόμαστε. Όσους μας έδωσε ο καλός Θεούλης τη δύναμη, την υγεία και να έχουμε και δουλειά, να πάμε να εργαστούμε. Έτσι, λοιπόν. Καλή δουλίτσα, καλά κουράγια. Φιλιά, καλά, τσάω, τσάω, τσάω. Όντως έγινε ένα δολοφονικό κλάμα. Τώρα δεν θυμάμαι τους παίχτες, αλλά για να μας λέει και ο φίλος που έκατσε και είδε λίγο το μάτς. Ζώνη 5 τάχη, έτσι ο τύπος. Πώς ήταν σαν το χτύπημα του Karate Kid που έκανε το Πελεκάνο. Το Πελεκάνο, όταν ο Ραλφ Μάτσιο, ο Λαρούσο, δεν είχε χτυπημένο πόδι. Και του λέει, ας πούμε, του Ξανθού ο προπονητής από την Κόμπρα Κάι, ναι, χτύπα το εκεί στο χτυπημένο πόδι για να μην μπορεί, γι' αυτό και έκανε το πέταγμα του πελαρικού. Κάπως έτσι, εκείνο το σημείο τον βρήκε. Κάτσε εδώ, ο φίλος μας δηλαδή. Εκείνη με αυτή τη φούστα και την άσπρη κάλτσα μπήκε μέσα. Ποιο? Εκείνη η γκόμενα του Λαρούσο. Θυμάσαι η άσπρη κάλτσα μπήκε μέσα. Κόμπρα Κάι στο ταρτάνι. Το οποίο ξαναβγήκε, δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, δεν το είδα. Ξαναβγήκε. Ναι, Κόμπρα Κάι σε σειρά. Σε 9-10 αυτοτελή επεισόδια των 20 λεπτών. Η ιστορία των δύο αυτών μετά από 30 χρόνια. Α, καλό! Παίζουν αυτοί, ρε. Παίζουν αυτοί και ξαναμονομαχούν μετά από 30 χρόνια και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιο story, ρε. Έχουν και οι δύο καμιά σχολή καράτη και οι δύο. Δεν θα κάνω spoiler. Καθίστε το δείτε, ψάξτε το Cobra Kai λέγεται. Και θα θυμηθείς όλα τα παιδικά σου χρόνια. Ο Μιγιάκη παίζει. Ο Λαξάνου Λαξόφ. Ο Μιγιάκη, ο οποίο σε εκείνη την εποχή που έκανα τον Μιγιάκη. Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο ηλικία. Όχι. Ήταν κανένα 50, τόσο 40. Ενώ φάντασε, α πούμε, σαν 70 μετά, σαν 74. Δεν ξέρω αν μαζί ακόμα. Μπορεί κιόλα. Μπορεί να πέθανε και πρόσφατα. Έχουμε χάσει τα. Ο Μιγιάκη, Λάξον, Λάξον. Τα ίχνη του. Ναι. Έχει βγάλει πολλού που γυαλίζουν αυτοκίνητα αυτό και βάφουν τείχου. Έτσι. Λάξον, Λάξον. Χθε είχαμε και έναν αγώνα για το Champions League του Βόλεϊ. Ο Πάο ξεκίνησε με το δεξί τι φετινέ του ευρωπαϊκέ υποχρεώσει στον πρώτο αγώνα των προκριματικών του Champions Link, όπου πρέπει να περάσει τρεις γύρους για να μπει στους ομίλους, όπως και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ένα πράγμα δηλαδή. Ο δικέφαλος κέρδισε στην Ουγγαρία την Καζιμπάρσιτσα. Ωραίο όνομα. Με 3-2 σετ σε ένα παιχνίδι το οποίο κράτησε 2 ώρες και 40 λεπτά. Όπου τα λεπόρια. 18-25, 27-25, 30-28 το τρίτο σετ, 19-25.
και 13-15. Τι μας λέει εδώ πέρα, ρε, δηλαδή, κάτσε. Ρε, τι έγραψε εδώ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-4. Ναι. Γιατί λέει πρώτο σετ 18-25. Ναι. Ωραία, υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεύτερο σετ 27-25. 1-1. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλά, τα παίρνει τη Ελλάδο. 30-28, άρα 2-1. 2-2 και 2-3. Εντάξει, πόντου παίξαμε. Νομίζω ότι όλα είχαν τον ΠΑΟΚ μπροστά. Όχι, ρε. Γιατί έλειξε. Έλα ένα δικέφαλο με δύο κεφάλια. Κάπω τέτοια ώρα το πρωί. Έλα με δύο κεφάλια. Κανονικότατα. Και η ρεβάνς θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο παλατάκι. Ευρωπαϊκέ υποχρεώσει. Και είπαμε και σήμερα στι 9 και 30. Τρίτο Μάσκο είναι η Μπεφίκα, παίζει. Στο Βόλι. Στο Βόλι. Με την Βενέτσια στις 9.30 φαντάζομαι ότι μεταδίδονται τα παιχνίδια είτε από το συνδρομητικό είτε από την R3. Ναι, τα έχουν πάρει όλα αυτά τα κρατικά, πρέπει να έχει πάρει Βόλι. Κρατικά. Όχι, καλά το Βόλι, τη Βόλι Λίγκ την έχει πάρει το κρατικό, αλλά η Βόλι Λίγκ ήταν να ξεκινήσει τώρα, αλλά υπάρχει σοβαρό ζήτημα γιατί αποχώρησε, μάλλον είχε ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει ο Ηρακλής Χαλκίδας το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν χρήματα ούτως ή άλλως και δεν μπορούσε να κατεβεί στο πρωτάθλημα, οπότε ήταν 10 ομάδες νομίζω είναι στο πρωτάθλημα, οπότε η Volley League θα ξεκινήσει με 10 ομάδες και δεν θα υπάρχει ανάγκη ρεπό της μία αγωνιστικής που θα χρειαζόταν σε πρωτάθλημα 11 ομάδων. Βέβαια λέει αρκετές ομάδες έχουν ζητήσει να γίνει εκ νέου η κλήρωση του πρωταθλήματος. Γιατί? Επειδή έφυγε αυτή η ομάδα. Επειδή έφυγε. Αλλά τώρα λέει ότι μπορεί να ξαναμπεί ο Ηρακλής Χαλκίδας μέσα. Τι θα γίνει στο Ηρακλή, να πούμε, το μετάνιωσες. Έχει αναβληθεί παρόλα αυτά η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έχει μετατεθεί. Φεύγεις με διώχνεις, με χωρίς ξανάρχεσαι, τι θα γίνει. Γενικότερα ο υποτιθέμενος επαγγελματικός αθλητισμός αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Και έπεται μια κρίση. Μόνο πάω και ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή. Πάγκρεση, λεφτά, ρε. Έχει λεφτά ο Πάο. Στο Βόλι, καμιά άλλη ομάδα και ο Παναθηναϊκός είδαμε τι τρομερά προβλήματα αντιμετωπίζει. Ο ιστορικός Παναθηναϊκός του Βόλι με πρωταθλήματα, με Καζάζι, με ιστορίες. Μαριανάκη, Μουστακίδη, πώς λέγανε. Μαριανάκη, στον Πάο έπαιζε ο Μαριανάκη. Μαριανάκη, ό,τι θυμάμαι στον Γαύρο πριν. Όχι, από τον Πάο ξεκίνησε ο Μαριανάκη. Από τον Πάο ξεκίνησε μετά που πήγε, που αναδείχθηκε. Μετά αναδείχθηκε βέβαια. Στέλιο Καζάζι. Είμαστε βαθιά βολεϊκή εκπομπή εδώ. Στον Εύρο βγάζανε πολλού βολεϊκού. Βέβαια, ορεστιάδα. Νίκο Σαμαρά. Σαμαράς, μπράβο ρε. Ναι, ορεστιάδα είναι βολεϊ ομάδα. Είμαστε και βολεϊμπολίστιδοι. Εκείνη η ορεστιάδα έπαιξε και τελικούς, έπαιξε και τέτοια. Δεν μπόρεσε να πάρει πολλά πράγματα. Είχε βγάλει καλή εθνική ομάδα. Είχε πολύ καλές φουρνιές. Ναι. Και ο Γκιούρδας. Μάριος Γκιούρδας. Από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Και είχε πολλούς. Και ακόμη και τώρα, δηλαδή τώρα που ήμουν ορεστιάδα, ας πούμε, βλέπα. Στο ξενοδοχείο που μέναμε είχε αποστολές ομάδων που ερχόταν για τουρνουά, για τέτοια ιστορίες. Είναι βολεϊ ομάδα. Πώς μπάσκετ ομάδα είναι η Λίμνος φέτος με τον Ήφαιστο. Το πρωτάθλημα της μπάσκετ λίγκ είναι ένα πολύ ωραίο ταξιδεύοντας στην Ελλάδα γιατί έχει διάφορα μέρη να επισκεφτείς. Έχει Λίμνο, έχει Κίμη. Έχει Κίμη. Πάτρα. Κίμηρα εικόνα είναι. Ναι, έχει Ρόδο, έχει Ρέθυμνο. Έχει, ναι. Ρε παιδί μου, είναι. Είναι μένουμε Ελλάδα τρόπο την άσπρο. Μακάρι να ήμουν ρεπόρτερ. Μπάσκετ και να με στέλνουνε. Πώς το λένε εκείνο το που πάει από χωριό σε χωριό συνταγές που κάνει ο Πιτσίνη. Μαμαλάκια. Όχι, μαμαλάκια. Πιο καινούριο. Ο Ευθύμης ο Μπλέτσας. Ο Μπλέτσα, τον Μπλέτσα ένα πράγμα εκεί. Ο Μπλέτσας τώρα έχει πηγαίνει στα εξωτερικά και κάνει. Εστείλτε εμένα ρε παιδί μου, ευτύχης. Γενικότερα ευτυχισμένο στο φτωχόν. Α πούμε να κάνω. Μπάσκετ θυμίζει ένα πράγμα τρία Κυριακή στο χωριό. Εντάξει, αλλά το. Εμείς κάναμε ένα ριβανί και λίγο χορτόπιτα εδώ, μανά μου να φας λίγο. Την Euroleague όμως τη βλέπουμε έτσι. Λίγα άμψε εγγέλια, ρε φίλε. Πες εγγέλια, σας πούμε. Έχω μάθει ως εγγέλια. Έτσι, από την κλειδαρότρυπα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο μικρό μας το διαλυματάκι. Έχουμε φτάσει ο λίγο ότι έχουμε ξεπεράσει τις 7. Εδώ συντονισμένοι στο λόγο επειδή. Και επιστρέφουμε αυτόματα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. Στον Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα. Της εκπομπούλας μας με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά μας. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags. Στη Βασιλείος Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. 231-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας ανταμώνεται καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Βέβαια για εμένα η είδηση, η πραγματική είδηση της ημέρας είναι το ότι ο Ράφικ Τζιμπούρ
Το είδες, το είδες. Δεν τα λέτε, δεν τα λέτε. Μας έχετε εκεί, μας βομβαρδίζετε με τα πάω κάρις, με τους κασναφέριδες, με τα έτσι. Κάτσε τώρα. Αλλά η πραγματική είδηση είναι αυτή, ότι ο Ράφικ Τζιμπούρ αγοράζει ομάδα. Σκέφτεται να εμπλακεί με τα διοικητικά ομάδος στην Ελλάδα κιόλας. Όχι σε καμία ότι να είναι. Ας πούμε, όχι σε κάποια ομάδα της πατρίδας του. Και σε ποια ομάδα κιόλας. Στα διοικητικά δρόμενα, λέει, της Κορίνθου θέλει να εμπλακεί ο Ράφικ Τζιμπούρ σε μια νέα στροφή στην επαγγελματική του καριέρα. Ο πρώην επιθετικός του ΑΕΚ Ολυμπιακού και ΑΡΗ, μεταξύ άλλων, δεν αγωνίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και όπως φαίνεται στα Σκαριά ετοιμάζει μια διαφορετική κίνηση. Συγκεκριμένα, ο Τζιμπούρ επιθυμεί να μπει στην Κόρινθο σε διοικητικό ρόλο, έχοντας ως συνεργάτη του τον Γιώργο Γκάμαρη, ο οποίος επίσης έχει ασχοληθεί διοκτησιακά με ελληνικές ομάδες. Ωραίο επάγγελμα. Τώρα εκεί το τέρμπι Κόρινθος Καλαμάτα με τον Γιώργουτσο τι θα γίνει. Έτσι. Με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι διοκτησιακά με ομάδες. Την εξέλιξη, λέει, και την είδηση επιβεβαίωσε και ο προπονητής των Αχαιών, λέει εδώ πέρα. Αλλά οι Κορίνθοι δεν είναι Αχαίοι, είναι Κορίνθοι. Κορίνθοι, ναι. Αχαίοι είναι Παναχαϊκοί και αυτά. Μάλιστα. Γιάννης Βασιλόπουλος, καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ωπα, αγόρι μου, παιχταρά μου. Πού είστε, βέντες μου? Καταρχήν θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα και μας ακούει. Ναι. Κουμπαράκι μου. Ακούει, ναι, με έστειλε μήνυμα. Μάλιστα. Πάει για δουλειά. Έστειλε και την προεδράρα μου, το Φωτιάρη, το Μιχάλη, και αυτός ακούει, τους έχουν κάνει τώρα να ακούνε Λίπερο 107,4. Τελειά. Εσύ τους έκανες. Ο πρόεδρος του ερασιτέχνη είναι ο τέτοιος. Όχι, τα μέλη του. Αμέλη από όλο πόντο. Τα μέλη. Πες ότι θα περάσουμε για χορηγία. Μήπως μας ακούει και ο Ράφικ Τζιμπούρ, τίποτα. Θα περάσουμε και από αυτό για χορηγία. Ήθελα, πάμε μου, επειδή σ' άκουγα και ξεφτεριά, κάτι μασάζ, κάτι αυτά. Τι? Να σου πω και... Δεν μασάω, ρε. Δεν μασάω, ρε, να πούμε. Τα μασάζω. Εντάξει, είχα μια περίπτωση εγώ. Ναι, τι? Για να γίνει το Betway και αυτό, καταλαβαίνεις. Το παιχνίδι, ναι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, το παιχνίδι, τι το νόημα. Όταν έπρεπε να πάρω εθελιακό, ναι, λαδάκι, ναι, και να αρχίζουν τα τρυψίματα αυχένα, μέχρι και στις γάμπες, όλα αυτά εδώ. Τι λέει? Δεν σε ξεκίνησε για Ανδριανούπουλη για μασάζ. Τώρα το συνεχίζει αυτό. Εγώ κατάλαβα τι λέει, αλλά εσύ τώρα, σε λέω τώρα, σε βάζω στο κλίμα. Και το άλλο είναι ότι με τα ξεφτέρια, επειδή κάθε φορά που γινόταν, ας πούμε, με τις εκκλησίες και με... Με τα ξεφτέρια, τώρα μπήκα κι εγώ. Ναι. Γινόταν στα ξεφτέρια, μας βάζανε το μαντήλι και μάλιστα μας βάζανε 100 δραχμές. Και λέγανε, ποιος έχει πιο... Εσύ τι έχεις? Εδώ 50 δραχμές. Εσύ τι έχεις? Ποιος σας έβαζε? 100 δραχμές λέγαμε. Μάλλον μιλάει για κηδείες, ρε φίλε. Σας βάζανε και λεφτά, δηλαδή πλερωνόσαν στα μαντήλια σας. Εδώ, στο τριάδι. Να πούμε. Κηδείες, ορβό. Τι ωραία που περνούσατε. Εμείς τίποτα, τζάμπα το κάναμε. Ραστεχνικά. Εσείς ήταν επαγγελματίες, παπαδάκια. Για τη φανέλα. Τώρα, Μιχάλη, για το ράσο. Τώρα, Μιχάλη, ξέρεις τι έχει μέσα το μαντήλι. Ξέρεις. Μιξούλα. Το μαντήλι είχε μέσα, δηλαδή, ας πούμε, 100 δραχμές. Τώρα ξέρεις τι έχει, τώρα. Και το τηλέφωνο της χείρας έχει τώρα. Μιλες χάρτινο τώρα εδώ. Μιλες χάρτινο στα ράδια της Θεσσαλονίκης τώρα, θα έχουμε άλλα. Παγορεύονται αυτά, μάλιστα. Ναι. Αύριο, αν έρθεις. Αύριο είναι η μεγάλη στιγμή. Αγόρι. Είπα και εγώ ότι μπορεί να το ξέχασε. Δύσκολο είσαι. Σφιχτός. Θα έρθεις να με τρίψεις, ας πούμε, τα λαδάκια, επειδή δεν πήγα στην Αδριανούπολη να με πιάσει. Το παραμιλάς. Ναι. Εδώ πήρα τον άλλο ένα μπαλάκι για τον Αφιένα. Μπαμπτέριο Στεφανό. Ναι, και το πήρα και έκανε. Ένα μπάρο. Εντάξει. Ένα μπάρο. Τώρα και μπαίνω στο παιχνίδι και στο Λίπερο 107,4. Ποιες δουλειά αυτός. Τελείωσε. Γνώρισες τώρα, άκου να δεις. Ναι. Και καταρχήν, γνώρισες ένα άτομα εθνοφύλακα. Ναι. Είναι μέσα στο στρατό και μέσα αυτά εδώ. Ναι, μέσα. Οτιδήποτε χρειαστείς ένα άτομο δικό σου. Να με φυλάξει. Ωραία, ωραία. Άμα θέλει δηλαδή κάποιος να με φυλάξει, ας πούμε. Τελείωσε. Θα απευθυνθώ σε εσένα. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Και το άλλο είναι με τον Ευτύχιο που είπες. Ναι. Σου καρικλία, πίτσες. Τα σημειώνει η ατζέντα, η ζέρε, τον πλέτσανε. Ναι. Το έχω και αυτό εδώ. Ναι. Γιατί είχα ένα χωριό που πήγαινα εκεί. Και πιάνα 400 πίτσες. Ναι. Την ημέρα για παραγγελία. Σε ποιο χωριό? Στο
στο μονοφύγαδο. Μάλιστα. Σκέψου τώρα εδώ ταξιδιωτική εκπομπή να στέλνει Φωτιάδη σε όλη την επικράτεια. Ξέρετε. Να φτιάχνει ρεπορτάζ, να μιλάει με τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει κονδύλιο. Φωτιάδη. Σε ψήνει να σε κάνουμε τέτοια εκπομπή. Θέλει τέτοια εκπομπή για να γυρνά. Θα σε στέλνουμε στην Ελλάδα. Θα κάνει ταξίδια και θα παρουσιάζει, α πούμε, τα στοιχεία. Θα αναδεικνύει τα στοιχεία κάθε τόπου. Ναι. Μ' αρέσει, ξέρει, βάβη μου. Με την κουδούνα. Πάρα πολύ ο Γρηγόρης, ο Αναούτογλου που έχει ένα επιφύγει. Θα τον φάμε. Τον έχουμε, ρε. Τον έχουμε, ρε. Τον έχουμε. Τελείωσε. Φωτιάδη. Φωτιάδη Travel Greece. Συγγνώμη, ένα τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Το άλλο που πήγε σε μια καντίνα, είχε πήγε σε μια καντίνα και έβλεπε δύο μύγες. Ναι. Έκαθεν πάνω και μιλούσε με μόνος του, δηλαδή, και έλεγε τώρα τι θα γίνει με τις δύο μύγες. Δεν υπάρχει καντίνα μόνο με δύο μύγες. Δεν υπάρχει καντίνα, αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Βρήκε δύο μύγες, ρε παιδί μου, σε μια καρέκλα. Μιχάλη, πρωτού κλείσεις, θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα κλείσεις. Είναι η ερώτηση του κοινού αυτή που με στέλνουν για να σου ρωτήσω. Θα κλείσεις, θα το σκεφτείς και θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο. Ρωτάνε οι ακροατές. Πόσα πηγάδια έχει το χωριό Μονοπήγαδο? Μάλιστα. Το χωριό? Ναι. Δεν έχει πηγάδια, τίποτε. Ω, τι μας κρύβουν. Δεν έχει. Απλά λέγεται Μονοπήγαδο, έτσι. Ναι. Μονό. Είναι μονό χωριό. Μόνο του είναι. Α, έτσι μόνο χωριό. Δεν είναι Μονοπήγαδο, είναι μόνο χωριό. Όχι, όχι. Μόνο πηγάδια του. Έχουμε εδώ. Έχουμε πέντε πηγάδια, ναι, στη σπηλιά. Μάλιστα. Τα τρία-πέντε πηγάδια, πόσα πηγάδια έχουν το χωριό? Το χιονοδρομικό 3-5 πηγάδια. Ναι, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Μαθηματικά αύριο, βέβαια. Να μην καθυστερείς. Το χωριό είναι ψηλά, μηδέν κλίμα, ξερό κλίμα. Μηδέν κλίμα έχει. Ναι, είναι ψηλά. Απλά από τη μεριά που είναι για να ακούσεις το Λίμπερο, δεν μπορείς. Είναι με την πίσω μεριά. Ντροπή. Δεν μπορείς να ακούσεις. Τι μας κρύβουνε. Δεν μπορούμε να ακούσουμε. Είσαι CD. Μάλιστα, έγινε. Κουδούνα, βάρα κουδούνα να κλείσεις. Βάρα κουδούνα. Κουδούνα πρέπει να πάρω σκοτώ και την έχω στην τουλάπα. Καλά, άστε. Προετοίμαστε, έγινε φιλιά. Μισό λεπτό, εντάξει, χωρίς κουδούνα. Εγώ πώς. Η κουδούνα. Καλημερίζω στου ακροατέ Λίμπερο 107,4 που διάλεξε από όλο φόντο και σα ρίχνει την κουδούνα. Άντε γεια. Το γεσέμι να Ringtone, έτσι να ξυπνάς. Να βάζεις το snooze όταν σηκώνεσαι το πρωί και χτυπάει το ξυπνητήρι και να είναι ο Φωτιάδης, ας πούμε. Και μετά πήρα χαμπάρι τα ξεφτέρια τι ήταν. Τα ξεφτέρια. Κάπου κόλλησα, τον έχασα. Επειδή τον έχω αποκρυπτογραφήσει εγώ, αλλά με έκανε τρίπλα πάνω. Σαν αναλυτής, ειδονίζομαι στην ιδέα αυτή πραγματικά του να φτιάξουμε μια ταξιδιωτική εκπομπή στην οποία ο Φωτιάδης θα επισκέπτεται όλα τα μέρη της ενδοχώρας και θα αναδεικνύει συνταγές αυτά, χαρακτήρες ανθρώπους. Ένα πιτσιρικά θέλει δίπλα του να πετάει ένα ντρόν, τίποτα παραπάνω. Που να το χειρίζεται. Το κάνω εδώ. Αν ακούνε οι χορηγοί που. Τέλος, ξεκινάμε τώρα. Αυτός που πάει εκεί στην ταβέρνα. Παραγωγή, ναι. Τα ξεφτέρια θέλω. Δεν θέλει πάρα πολλά. Όχι, θα τον στέλνουμε μόνο του. Δεν θα έχει άλλο από πίσω. Σαν τον Ευτύχη, θα είναι με selfie stick. Με selfie stick. Ούτε ένα πλάνο θα πετύχουμε. Εντάξει, άντε θα πηγαίνει και ένα μαζί του. Και δηλαδή πού μπορεί να βγει μόνο του. Εγώ σου λέω ότι θα πληρώνει κόσμο για να πηγαίνει μαζί του διακοπέ. Σίγουρα. Κανονικότατα. Παπούλια θέλω δίπλα. Φωτιάδης Τούρς. Εδώ, έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες. Γιατί και τα κανάλια δεν έχουν καν προγράμματα αυτή τη στιγμή. Με πολύ μηδαμινό κόστος, τα λέγαμε. Έτσι. Με μηδαμινό κόστος θα μπορούσαμε να φτιάξετε ένα καταπληκτικό κόνσεπτ. Επενδυτές, ακούτε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Τορόντο που λέει απλά και μόνο δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, ρε φίλε. Αύριο το Ρόντε θα γίνει η μητέρα των μαχών. Θα έχουμε Φωτιάδη στο στούντιο. Οπότε ετοιμάσου για αντιπαράθεση. Τι Μαγκρέγκορ με τον άλλο τον Ρώσο. Πώς τον λέει και αυτό, τι όνομα βρήκε να κάνει. Καυκάσιος, δεν είναι ο Μαργκομέντοφ. Τον σκέφτεται να τον φέρει στον πάγο Σαββίδης. Ιδέες, μπλουζίτσα. Τον έβαλε, τον έντισε. Τον έβαλε στο Instagram τον Νουρμαγκομέντοφ. Από τον Ταγκεστάν. Ταγκεστάν. Τον έβαλε φορμούλα του ΠΑΟ και τέτοια. Ίσως να είναι μια μεταγραφή. Θα μπορούσε να είναι εκεί στην Τουμπέ. Έχω δει κάτι τέτοιο. Έχει τέτοιο. Κάτι ισχυωμένες μάπες. Ναι, πώς είχαν πάρει τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος ήταν ο σωσίας του Μαγκρέγκορ. Ναι.
μπορεί να φέρουν τώρα, ας πούμε, τον σωσία του Νουρμαγκομέντο. Αυτό το ξυλίκι που έπεσε ήταν λίγο κανονικό, ήταν. Κανονικό ήταν. Μέσα στο ρίγκ ήταν κανονικό. Έξω, έξω αυτό που βγήκε. Έξω τσατίστηκε αυτό να πούμε τι χαλασμένε πορτοκαλάδε. Πήδηξε πάνω από τα κάγκελα, άρχισε τσουμάκι να πούμε χαμό. Πήγαινε λίγο σαν τον Καντονά, α πούμε, που πήγε στην κερκίδα και άρχισε να κοπανάει κόσμο. Μετά πήδηξα κάτι άλλο, α πούμε, μέσα και άρχισε να κοπανάνε το Μαγκρέκο. Ωραία ήταν, ωραία. Εμένα μου φαντάζει λίγο έτσι, ας πούμε, κάπως. Όχι, δεν ξέρω τώρα το έξω, αλλά πάνω στο μέσα ήταν ξυλάρα. Αφού όλα στη μένα τα βρίσκουμε, γιατί να μην βρούμε και αυτό. Να παίξουμε ξένους διαιτητές και αυτοί. Ναι, φέρε ξένους, φέρε ξένους, κανονικότατα. Τσιμπούρα αναμένεται, λέει, να ασχοληθεί με την Κόρινθο. Ζω για αυτή την στιγμή. Πιστεύω θα έχει να μας δώσει μεγάλη τροφή. Δυστυχώς δεν έχουμε Δημήτρη Γιαννακόπουλο στη Σπάρτη. Το Πελοποννησιακό ποδόσφαιρο αρχίζει να αποκτά έτσι μια μεγαλύτερη, ένα μεγαλύτερο εύρος. Μα ο τέτοιος είναι κάπου. Ποιος είναι τώρα, εσύ? Όχι ο Ζήκος, ο άλλος. Ο Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης είναι στην Παναχαϊκή. Εντάξει, εμπλέκεται. Τώρα ντέρμπι Κορίνθου Παναχαϊκής. Και εντάξει, ο Τσιμπούρ έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του ότι μπορεί να αντιληφθεί την ελληνική νοοτροπία πολλάκι. Πήγε στην ομάδα για να παίξει. Μπορεί να τον πήρανε για να παίξει, αλλά σου λέει τώρα τι να είμαι να παίξω εδώ. Κάτσε στο γραφείο. Καλύτερο στο γραφείο, στην κερκίδα να παίρνω παίχτες να κάνω. Σαν το γιαγιά του Ρένα πράγμα έγινε στο Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι. Πέρυσι δεν ήταν στον Άρη, πέρυσι προπέρυσι ήταν. Πολύ γάμα ακόμα ήταν. Στη γάμα ήταν, είχε έρθει με τα βαΐο και κλάδο. Ναι, αλλά. Είχε μπλακεί και σε κάτι επεισοδιάκι. Καλά, ναι. Είχε πέσει κάτι. Που να παίξει, ρε, που να παίξει. Μεγάλο, μεγάλη παιχτούρα. Ήτο. Και στην ΑΕΚ έκανε δουλίτσα και στον Ολυμπιακό. Τα χαρά και στον Πανιόνιο. Ξέχασε εδώ πέρα να μας αναφέρει τώρα ότι έχει παίξει φυσικά και στον Πανιόνιο. Είδες. Ότι από εκεί. Το ξεχάσαμε. Και όχι στον Ατρόμητο, νομίζω έχει πάει. Γενικότερα. Στον Ατρόμητο. Δεν το δει. Έτσι το έχω αναθολό. Το έχω αναθολό μέσα στο μυαλό μου. Ο Ατρόμητος έχει τώρα κουλούρι, παστελόνι. Ο Τσιμπούρ δεν είχε βάλει και τον κόλλο στον τελικό τη. Ή ο Αραβίδη το είχε βάλει. ΑΕΚ Ολυμπιακό 1-0. Στο ΑΕΚ και κλεισμένο των θυρών δεν είχε επιστρέψει η ΑΕΚ από την Β' Εθνική, όχι όταν είχε ανεβεί. Τσιμπούρ. Τσιμπούρ πρέπει να το έχει βάλει. Ο Αραβίδη είχε τα σπασμένα τα δόντια που σήκωνε το κύπελο. Μπράβο, ναι. Στην ιστορία. Έτσι, τη στιγμή που οι παλέμαχοι ασχολούνται, δεν ξέρω αν είχαμε την επιθυμία ή ποιο θα ήθελε να δει, α πούμε, έτσι, μια παλέμαχη μορφή στον Άρη, ρε παιδί μου, Φερρυπίνο, α πούμε, πρόεδρο, λέμε. Αν, πρόεδρο, παλέμαχη μορφή. Ναι. Εγώ κουστάρω μόνο να δω Λαμπριάκο, α πούμε. Εντάξει, έχει ασχοληθεί λίγο, νομίζω ότι. Για πρόεδρο. Ναι, κάποιον που δεν. Όχι, όχι, αυτού που ασχολούνται του μου αρέσουν. Δεν κάνει κολτσίδα στον Ατάκνη στο λαιμό, υπάρχει. Υπάρχει. Με τον Γιάννη Μιχαλίση και τον βλέπω συνέχεια. Δεν έχεις κάποιον έτσι, ας πούμε, του παρελθόντος μια αγαπημένη μορφή που θα ήθελες να ασχοληθεί με τα κοινά, με τις δραστηριότητες? Με τα κοινά αγαπημένη μορφή. Ναι, ρε φίλε. Το λαγαθοκλέος, ας πούμε. Βάλε, ας πούμε, το γνήσιο Καρδιτσιώτη, ας πούμε, τετραπνεύμα να κόστανε Μπεγλέρα. Ο Νεμπεγλέρα είναι οικουμενικός. Ο Νεμπεγλέρα είναι όλο τον ομάδα, αλλά κυρίως νομίζω ότι εστιάζει στο χώρο εκεί τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι πρώτη νου έπαιζε, μέχρι πριν από 1-2 χρόνια. Μέχρι 41 χρόνια έπαιζε. Έπαιζε εκεί στον Τύρναβο, νομίζω. Ναι, έπαιζε. Τύρναβο, Φάρσαλα και τέτοια. Δεν πέφτει Νεμπεγλέρα. Τεράστιο. Στέκεται και στα χαφ του Πάουκ αυτή τη στιγμή. Λε. Εντάξει, Μαουρίτσο έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Κολάρι τώρα. Τι έγινε ο Βέρμπλουμ? Να διακοπέσω, κάνει Χαλκιδική. Α, στραφούρ, ρολάρει η ομάδα. Δεν σκέφτεσαι Βέρμπλουμ. Μόλις κάνεις την πρώτη, ξέρω κανένα χάρη. Στο Χαριλάδο το βάλει το Βέρμπλουμ. Εγώ θέλω, εύχομαι. Εύχομαι με Κατσερίδη Βέρμπλουμ να κατεβεί. Δύναμη και πάθος θα έχει το παιχνίδι. Κατσερίδη Βέρμπλουμ και Μπίσεσβάρ θέλω μαζί στον άξονα. Μπίσεσβάρ. Ναι, θέλω αυτούς. Μην είσαι σίγουρος ότι το θέλεις τον Μπίσεσβάρ. Ποιος θα τον κόψει τον Μπίσεσβάρ? Ποιος μπορεί να του πάρει την μπάλα? Ποιος? Όλα τα χαφ του Άρη. Μπορώ να του πάρω την μπάλα? Όλα. Προχθές δεν του πολύ πέρανε την μπάλα στην Τούμπα. Ποιον? Τον Μπίσεσβάρ. Τον έβαλε. Όποιος και να είχε μέσα. Όποιος και να είχε μέσα. Τέλος πάντων. Οκ, να. Δήλωση, κύριε. Εγώ θέλω να το. Κοίταξε, επειδή μ' αρέσει αυτό που βλέπω, θέλω να ξεκινήσει με τις ακριβές μεταγραφές του ο Πάοκ στο Χαριλάο. Θέλω να βάλει Χατσερίδη, στόπερ. Δύσκολα. Μπροστά Βέρμπλουμ. Και αυτό έτσι, πάλι δύσκολο. Το θέλω ακριβώς. Θέλω τον Μπίσεσβαρ που είναι καλός. Θέλω να ξεκινήσει βασικός. Αυτούς τους τρεις τους θέλω μέσα. Σίγουρα θα είναι βασικός ο Μπίσεσβαρ. Θέλω να ξεκινήσει Βέρμπλουμ και Σακόφ στα χάφη. Αφού φαίνεται ότι καθιερώνεται πλέον στο βασικό σχήμα της ομάδας, λείψει και Ελκαντουρί, λείψει και. Εγώ το θέλω βασικό αυτό να ξεκινήσει. Ναι, άξιζε και το Ζάμπα.
από τα πλάγια. Ναι, καλά, έχουμε πολύ καιρό ακόμη δεν, για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως θα περάσει και το Σαββατοκύριακο, θα κινήσει αυτή η ομάδα ομαλά, χωρίς μαμού και χωρίς τραβοστομιές. Και από Δευτέρα νομίζω. Κανένα Ουάρντα μπορεί να δούμε. Δεν τον βλέπω να επανεκάμπτει και να επανέρχεται τον Ουάρντα. Ουάρντα δαγκώθηκε, φίλε, με την. Τα πράγματα. Δαγκώθηκε με την εμφάνιση του Ζάμπα στην Πάντε Μπορίσο. Να ξέρει. Εντάξει, σίγουρα. Δαγκώθηκε, σε λέει τι έκανε ο Πιτσιρικάς, ρε Μπούστη. Εντάξει. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ τον Άρη. Να βοηθήσω κι εγώ για πρόεδρο στον Άρη. Ναι, για δώσε. Θόδωρο Ζελελίδη. Ήταν πολύ καλό ανέφορο. Τώρα. Έχει περάσει. Μιλάμε τώρα, ξέρει, για μορφέ μπάλα που παίζανε, α πούμε έτσι. Εντάξει, μορφή ήταν. Ναι, μορφή. Ότι ήταν μορφή, ναι. Σωστός. Ήταν μορφή. Τώρα ένα. Υπεύθυνο δελτίο. Ένα θέμα με το υπεύθυνο δελτίο. Έτσι, αυτό σημαίνει. Είχε ένα θέμα. Λάπρο γράντα θέλω. Γράντα, ναι, ναι. Ναι, 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 γράντα. Ιβίτς. Ιβίτς. Ιβίτς ποιον από τους δύο. Εννοείται, ρε φίλε. Το Βλάνταν. Το Βλάνταν. Το Βλάνταν, στον Άρη πρόεδρο, μάλιστα. Βέβαια. Του γκάρι πολύ τώρα. Πολύ. Που τίμησαν τη φανέλα. Χαλκιά. Όχι, ρε φίλε, μη, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Ράφικ Τζιμπούρ επίσης, ποτέ δεν ξέρεις. Λες, ας πούμε, ο Ράφικ Τζιμπούρ να ξεκινήσει από την Κόρινθο και σιγά σιγά να έρθει στον Άρη. Να αναρριχθεί. Ένας πρέπει να είναι ο πρόεδρος, παιδιά. Ποιος? Ζαχουδάνης. Ζαχουδάνης. Που πήρε το εκατομμύριο και δεν έφυγε στα τέσσερα. Είναι πρόβλημα της οικογένειας του Άρη που δεν ήλεγξε. Ζαχουδάνης, ρε. Έτσι, μάλιστα, μάλιστα. Τι λέει, μπασκετάκι εγώ σήμερα. Θα είσαι καρφωμένος. Ναι, εντάξει. Θα συνεχίσουμε την πορεία όπως. Όπως και στο βόλεϊ χθες. Mm-hmm. Πέρα από την πλάκα, έχουμε ομάδα κανονικά. Στο μπάσκετ φέτος. Έτσι φαίνεται. Ναι. Εντάξει, ναι. Έτσι φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από χρόνια σκέφτηκα να πάρω διαρκείας. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσαν στο μπάσκετ. Ναι. Αλλά είναι αυτό το άβολο, ρε Μπάμπη. Δηλαδή οι ώρες. Mm-hmm. Εγώ δουλεύω μέχρι τις 5-6, δύσκολα να προλάβω. Μόνο Κυριακή θα μπορούσε. Να προλάβεις για τα μάτς της. Αλλά μπορείς να πηγαίνεις στα ευρωπαϊκά. Ναι, μόνο για τα ευρωπαϊκά. Που είναι 7-9 κάπου εκεί πέρα. Εντάξει. Εσύ θα είσαι. Κάτσε για ευρωπαϊκά. 100-200 άλλοι. Το άσχημο είναι ότι δεν έχει κόσμο πολλές φορές και συνήθως πηγαίνω στο πέταλο όταν πηγαίνω. Και έχει τύχει να σηκωθώ, να πινελικιάσω διατητή και να με πιάσει μέση και να μην μπορώ να κουνηθώ. Και λέω, Θεέ μου τώρα, ας μην με παίρνει η κάμερα. Ωραία, φίλε. Ρε, έχω μαγκώσει και έχω το γιο μου και με τραβάει να κάτσω. Θα πηγαίνεις με έμπλαστρα. Είναι ωραίο. Ναι, καλικά στο γήπεδο. Μάλιστα. Πρέπει να μας δώσει ο Άρης τη θύρα ένα. Mm-hmm. Εμένα μου το πρότεινε αυτό ο Αργιανός. Ναι. Καλά σε είπε. Ξέρεις γιατί, ναι, μου το πρότεινε. Καλά σε είπε. Για τα καρεκλάκια. Μου λέει αυτά τα μαύρα που έχουμε, πότε λέει θα έρθείτε, λέει ξεβάφουνε. Κάθε φορά λέει λερωμένοι φεύγουμε. Λέει να έρθείτε να τα ανακαινήσουμε. Δεν ανακαινίστηκε φέτος το γήπεδο Χαριλάου. Γίνανε έτσι, βελτιωτικά, χόρτο, το χόρτο, μην το ξεχνάμε. Πρωτού πηγαίνεις στα ματσάκια θα κάνεις pre-game οργάνωση, θα πασαλίβεσαι με βολταρέν, διατάσεις και μετά θα πηγαίνεις. Έτσι σταμάτα. Μπάμπη, μήπως είδε την ταινία αυτή με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ποια ταινία? Μία που κυκλοφορεί τώρα. Όχι, όχι, δεν την είδα. Όχι. Γιατί... Είναι η τελευταία του, λέει, στα 82 και είναι κατά κάποιο τρόπο βιογραφική. Να βγει ο κύριος Κώστας να μας το αναφέρει. Θα την έχει δει. Ο κύριος Κώστας. Εκατερινών. Ναι. Δεν θέλω. Ναι, δεν θέλω. Αλλιώς ο Παφούλια. Άμα ήταν θρύλο θα την έβλεπε. Ο Παφούλια. Έγινε άντε, τσάω, τσάω. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τράβηξε τη σηκωταριά. Τσάω, τσάω, τσάω. Ράφικ Τζιμπούρ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έτσι, έτσι. Τον θέλουμε. Σίγουρα θα μας δώσει υλικό, θα μας δώσει. Θα έχουμε λες καταστάσεις. Με Γεωργούτσο εκεί πέρα φωνές. Ράφικ, έχει παυρηθεί, έλα. Είναι στην ίδια κατηγορία τώρα Κόνηθος με Καλαμάτα παίζουν. Πόσο να είναι, τι διαφορά να έχουν. Μήπως Κόνηθος είναι γάμα εθνική και Καλαμάτα είναι. Πρέπει να είναι γάμα εθνική. Τι θα είναι, τι θα είναι. Ιστορική Κόνηθος τώρα. Πολύζος και τέτοιοι. Φώκος Δημόπουλος. Καλαμάτα. Βεβαίως, βεβαίως. Και Καλαμάτα μεγάλη μαύρη θύλα, εντάξει, Καλαμάτα πιο ιστορική έχει βγάλει και άλλοι παιχταρές, αλλά η Κόνηθος ήταν κανένα 3-4 χρόνια εκεί, τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, ναι, με ισχυρό Παναθηναϊκό και Βαρδινογιάννη που είχε τα δηληστήρια στην Κόρινθο και ούτω καθεξής και σπόσορες. Τώρα η Κόρινθος του, κοντά στο Λουτράκι εκεί πέρα Τσιμπούρ και στο Καζίνο, μήπως τίποτα, ξέρω, 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 ξέρω,
Κατά τα άλλα, ανακοινώθηκε και η αποστολή της εθνικής ομάδας για το. Πες μου τώρα, Τσιόλι μέσα εδώ. Η Τσιόλι, νομίζω ότι επιβραβεύτηκε η χαμένη ευκαιρία του Φετβατζίδη. Αυτό ναι, το ξέρω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Στο μάτς της Κυριακής και είναι μέσα στην αποστολή. Γιατί θα απουσιάσουν, αν δεν κάνω λάθος. Κάλεσε Φετβατζίδη και Λαμπρόπουλο στην εθνική. Πάλι, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, λείπει μια και μια. Ναι, 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 γιατί νομίζω δεν είναι μέσα το Ρωσίδης και Οικονόμου. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Πήραμε από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ό,τι να είναι. Αμφίβολη λέει Χριστοδουλόπουλος και Μάνταλος για την εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίζεται, πρωταγωνίζεται. Η Ελλάδα είναι, λέει, στο δεύτερο και δεν μας λέει φυσικά, εννοείται κανένα ρεπορτάζ. Αγωνίζεται, λέει, με την Ουγγαρία στις 12 του μηνού. 12 πότε έχουμε, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 12 στις 9:45 και με τη Φιλανδία στις 15 του μηνού, πάλι στις 9:45. Νομίζω οι υπόλοιποι πρέπει να είναι οι της προηγούμενης φοράς, γι' αυτό και δεν υπάρχει και σχετική. Έτσι, διαφοροποίηση με τα πράγματα. Τη Δευτέρα λέει ατομικό πρόγραμμα. Κουλούδης, ο Μανολά, μην τρώχουν τζαβρές. Ο Βόνος είναι μέσα, είδες, από τη Στουτγκάρδη. Δεν τους έχει, ρε εσύ, δεν τους έχει. Α, δεν έχει. Μας τα κρύβουνε, δηλαδή, ανοίγεις να διαβάσεις. Αυτό, μαθήματα τώρα, ας πούμε, απλής αναλογικής, απλής δημοσιογραφίας. Ανοίγεις να διαβάσεις ένα αρθράκι, ρε παιδί μου, σου λέει, ας πούμε, μέσα ο Μάνταλος, τα στοιχειώδη. Και δεν σου έχει καν την αποστολή, ας πούμε. Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί. Δύο αγωνιστικές στη Στουτγκάρδη, βγήκε στο 60 ο Δόνης, έχει βάλει και ένα γκολ, αλλά ένα τράβηγμα είχε. Όχι, μέσα. Δεν νομίζω δεν διαφοροποιείται τίποτα. Το θέμα είναι αυτό. Η ανησυχία μας είναι άμα θα δούμε Τζιόλι και πιστεύω ότι θα είναι μέσα κανονικότατα. Δεν το βλέπω το μάτι. Δεν έχω τάξη, δεν θέλω να βλέπω. Δεν μπορώ. Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ. Πάρε τζιμπούρα και γενικό αρχηγό. Θα γίνει καμιά ιστορία. Πάρε μέσα κανονικότατα. Λοιπόν, 7:30 θα κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Εδώ στο Λόγο Επιθή και θα επιστρέψουμε δυναμική με και χρυσή μπάλα σου έχω και απολύσεις σου έχω. Τώρα θα γίνει χαμός, τώρα θα καζάρω τώρα. Κανονικά. Και βάρ σου έχω. Τι έχεις? Και βάρ σου έχω. Μπαίνει το βάρ, λέει. Μπαίνει το βάρ. Ναι. Θέλω να πει διότι μας αδικεύσανε, φίλε. Μπαίνει το βάρ. Δεν σε χάλασε, 13,9 εκατομμύρια θα κοστίσει. Εμένα εγώ πάλι και εγώ θα πληρώσω πάλι. Άσε να πάω να παίξω εγώ την πίστη. Γι' αυτό σκέψω αυτά τα 13,9 δισεκατομμύρια πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για υποδομές, για αθλητικούς χώρους και όλα αυτά. Και όλα αυτά από μια επαγγελματική δραστηριότητα, δηλαδή ιδιωτικών εταιριών. Εντάξει, δεν νομίζω να. Να κάνουμε χώρους. Δεν ξέρω αν θα το επομιστεί το ελληνικό κράτος. Το συγκεκριμένο κονδύλιο. Αν το επομιστεί το ελληνικό κράτος, τότε είναι. Μπατμανίδη, Κυριακή, πάμε σφυρίζουμε. Εγώ δεν θέλω τέτοια να πληρώσω. Τζάμπα. Όχι, κάνε ξεθέσει τη τιμή, θέσει Λάιτσμαν. Μια απασχόληση. Θέλω τέταρτο. Τέταρτο. Πάλι τεμπέρα. Πάλι τεμπέρα. Εγώ θα τρέχω. Σιγά να το σηκώνω εκεί το ταμπελάκι αυτό, μια χαρά να κάνω συστάσεις. Να σου πω κάτι, τον τέταρτο η κάμερα το δείχνει περισσότερο από τους βοηθούς. Οπότε κάνει χουλιαμά με τους προπονητές. Ναι, αυτό και είσαι ωραίος και τέτοια αυτά. Το μαλλί δεν χαλάει. Είμαι πλασμένος για τέταρτο. Κάλτσα μέχρι γόνατο. Ωραίος. Το έχω σκεφτεί, το έχω μελετήσει. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπής μας. 7:37 πρώτα λεπτά. Λόγω επειδή μάχη μου δυνατό στις επάλξεις με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβα αραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λόγω τύπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 287 και 3 οκτάρια. Η επικοινωνία με το σταθμουδάκο μας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα τα φιλαράκια μου. Καλώς το να, τι κάνουμε. Γεια σου. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, Παπί, είπες ότι θες να είσαι τέταρτος. Τέταρτος, ξεκάθαρα. Φίλε, είσαι κοροϊδό. Γιατί? Γιατί εγώ θέλω να είμαι παρατηρητής. Εντάξει, σωστό και αυτό. Εσύ. Κοίταξε, για να πας παρατηρητής πρέπει να περάσεις πρώτα από αυτό το στάδιο και μετά να πας να λάβεις αυτή τη θέση σου. Γι' αυτό. Γιατί άμα είσαι τέταρτος δεν μπορεί να περάσεις. Ναι. Να δείξεις, ας πούμε, ότι κάτι έκανες. Εδώ πάει κουτί, έκανε το χόμπι του επάγγελμα. Ναι. Δηλαδή θες να πάει να δεις μάτς, πας βλέπεις και πληρώνεσαι και από πάνω. Τι πιο καλό. Ζωάρα. Είμαι σπουλάς που θέλουμε. Ναι, δεν υπάρχει. Ζωάρα. Λοιπόν, το άλλο το άκρο στο δημοκρατικό το διαβάσατε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε περίπτωση αυτοί που κάνουν διαφημιστικά σχόλια για την ΕΠΟ,
για τους διαιτητές, εννοεί τους επίσημους ναι. ομάδων, θα τρώνε μείον βαθμούς. Παράγοντες. Ναι, μάλλον παράγοντες φαντάζομαι. Εντάξει, εμένα δεν μπορεί να έρθει να με πει. Σωστά, μειον τρεις. Φαντάζεσαι. Να κάνουμε εμείς εδώ στην εκπομπή δυσφημιστικά σχολεία και να μας ρίξουν μείον τρεις ώρες και να ξεκινάμε στις 2 το πρωί. Ωραία, εντάξει. Αυτό ακούγεται πολύ δημοκρατικό, παιδιά, πάντως. Να το ξέρετε. Εδώ στην Ελλάδα, στη δημοκρατία. Κοίταξε. Ίσως να έχει να κάνει με το ότι για να αποφευχθούν ας πούμε προκλητικές, εμπριστικές δηλώσεις, να μην έχουμε όλο αυτό το γαϊτανάκι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Ναι. Και είναι σαν αυτό που κάνανε. Κάποτε ας πούμε υπήρχε σχόλιο για τη διαιτησία που πρέπει στα πάνελ εκεί της τηλεόρασης προκλητικές. Ναι. Και αντί να διορθώσουν τα λάθη των διαιτητών, κόψανε τον τηλεσχολιασμό. Δηλαδή είναι αυτό ακριβώς όπως έπρεπε να γίνει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάτι άλλο τελευταίο. Ναι. Αυτόν τον διαιτητή εχθές που στήριξε το Ξάνθη με την Λάρισα, ναι. να του πάρουν τις φυρίστρα χθες. Το είδε στο μάτσε. Το είδα το μάτσε, παιδιά. Αυτό το μαρκάρισμα που του κάνει αυτό, ο Ξάνθης ναι. στα πρώτα λεπτά. Είναι να του κόψει το πόδι, φίλε. Ναι, εννοείται. Να στέλνει σπίτι του κατευθείαν, έτσι. Όχι κίτρινη κάρτα. Ακριβώς. Νομίζω θα πάρει. Θα πάει. Έχει δίκιο ο Κούγιας που διαμαρτύρεται. Φυσικά έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Την έσφαξε την Λάρισα. Ναι. Στο γόνατο την έσφαξε. Ανίκανος ο διαιτητής. Ανίκανος. Τη σφυρίχτρα από το στόμα του χθες. Χθες γιατί ήταν η Λίνκη που από ό,τι λένε ήταν η πρώτη του συμμετοχή. Μάλλον και τελευταία έτσι πως το βλέπω. Να του πάρουν τη σφυρίχτρα χθες. Μάλιστα. Έγινε καλημέρα. Καλημέρα. Και γενικότερα φέτος η διαιτησία. Τα προηγούμενα χρόνια ναι, μεν είχαμε τα ζητήματα μας αυτά, αλλά φέτος δεν ξέρω. Είναι η χειρότερη της χρονιά εδώ και πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον κύριο Κώστα. Άτος. Καλημέρα. Ρόμπερτ Ρέτφορντ, είδαμε. Πώς? Ρόμπερτ Ρέτφορντ, λέει, τελευταία του ταινία. Όχι, δεν έχει φέρει ακόμη. Α, δεν έχει έρθει, ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, το είδατε. Το είδαμε, πώς δεν το είδαμε. Απ' έξω, λοιπόν, και ανακατοτά, πέντε φορές. Ο Δανός ο διαιτητής έδειξε μόνο μία κίτρινη κάρτα στο Λιβάκι. Έλληνας οπαδός σαν τον προηγούμενο θα έλεγε ότι έπρεπε να έχει δείξει 10. Θυμάστε τι μαρκαρίσματα γίνανε. Ναι. Επάνω στο Φορτούνι, επάνω στο Τζιμίκα. Ο Τζιμίκας επάνω σε άλλους. Δεν είναι έτσι. Είναι αδυναμία του διαιτητή που το να βγάζεις. Κτακ. Ναι, ο προηγούμενος ο φίλος αναφέρθηκε στην φάση εκεί στο δολοφονικό τάκλι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι παίκτες εμπλεκόταν. Όχι, δεν είδα το μάτς. Α, καλά, εντάξει. Άμα το δεις, κύριε Κώστα, το τάκλιν είναι. Όχι απλά καρατιά, όχι απλά. Αναφερθήκαν στο πέναλτι. Ναι. Δεν ήταν πέναλτι. Δεν το είδαμε, οπότε δεν έχουμε κρίση στην παρούσα φάση. Θα σου πω εγώ. Ναι. Ένα μέτρο έξω από την περιοχή, ο παίκτης της Λάρισας τον κρατάει. Ο παίκτης μπαίνει μέσα. Ναι. Κρατάει πλεονέκτημα. Ο επιθετικός είναι κάτω της μπάλας και μπαίνει μέσα στην περιοχή και συνεχίζει να τον κρατάει και πέφτει κάτω. Ναι. Δεν πρέπει να δώσει μάνα στη οδηγία. Εντάξει, άμα το δούμε. Η παράβαση έγινε έξω από την περιοχή. Ναι, άρα πρέπει να το δώσει απ' έξω. Ναι, πρέπει να το δώσει απ' έξω. Συνεχίζεται η παράβαση. Ο διαιτητής κρατάει πλεονέκτημα στη φάση. Ναι. Γιατί ο επιθετικός την έχει την μπάλα, μπαίνει μέσα για να κάνει γκολ. Γιατί δηλαδή να το δώσω έξω. Ναι. Και να μην δώσω την. Να το δώσω έξω όταν τον πιάσω και πέσει μέσα. Όταν τον κρατήσω και πέσει μέσα. Αυτό συνεχίζει να κοντρολάει. Το θέμα είναι ότι σε κάθε αγωνιστική έχουμε πάρα πολλές φάσεις και πάρα πολλή συζήτηση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τεράστια δυσπιστία με τον Έλληνα διαιτητή. Δεν είναι δυσπιστία το θέμα. Νομίζω ότι, ότι τα κάνουνε. Με τον ξένο διαιτητή το βουλώνουμε. Αυτό. Επειδή τους ξένους διαιτητές τους έχουμε δει και παλιότερα, εγώ τουλάχιστον. Ναι. Εδώ ο Ολυμπιακός πιερικός. Ναι. Ισραηλίτης. Εντάξει, άλλο τώρα το 60 και άλλο το 2018. Η διαφορά. Εδώ σου λέω,
Ισραηλίδης διαιτητής, σηκώνεται με ο καλύτερος μας παίκτης του δεκάνητο. Λοιπόν, με τον Πολυχρονίου, τον αρχηγό της Εθνικής, και πέφτουν κάτω. Αποβάλλει τον παίκτη μας στο 20 λεπτό, γίνεται σύρεξη, πάει μέσα στα αποδυτήρια και διακόπτει τον αγώνα. Λοιπόν, και τότε γινόταν. Και με ξένους διαιτητές. Ναι, αλλά άλλο τώρα το 60 κάτι, ας πούμε, και άλλο το 18. Επίσης, έχει μεγάλη διαφορά. Επίσης, Στέφανε, αν θέλεις να μ' ακούσεις. Σ' ακούω. Ναι. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Δώσε. Είσαι επηρεασμένος από το Ραπτόπουλο. Ναι. Και μιλάς για συστήματα. Ναι. Και για, και για το ένα και για το άλλο. Ναι, για τεχνική ποδοσφαίρου. Που είναι αρμοδιότητα. Του προπονητή. Λοιπόν, αν θέλεις να μ' ακούσεις. Βεβαίως, ακούω. Έχω κάνει με 10 προπονητές ατέλειωτες ώρες. Κάποιον τον ρώτησε. Δεν μου λες, του λέω, τι δουλειά κάνεις. Μου λέει, υδραυλικός. Ωραία, γιατί δεν γίνεσαι προπονητής που τα ξέρεις τόσο καλά. Για να τα οικονομήσεις κιόλας. Υπό ποια είναι η ιδιότητα, ρε παιδί μου, μιλάτε για συστήματα, μιλάτε για αλλαγές. Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι πάντοτε διαχρονικά ο καλύτερος παίκτης του αγώνα είναι αυτός που δεν χρησιμοποιήθηκε. Αυτό είναι νόμος. Αν έβαζε εκείνον, θα μπορούσε να κάνει παραπάνω. Εκείνον, και κλείνοντας λέω το εξής. Είχαμε προπονητή τον Κώστα τον Καραπατή, ως τότε η ομάδα έπαιζε 4-2-4, εφάρμοσε το 4-3-3 ο Καραπατής, όταν κερδίσαμε τότε τον Άρη που πήγαινε για πρωτάθλημα, που για μένα είναι η βάση όλων των συστημάτων, γιατί είναι η τέλεια αναλογία, 4-3-3 και μετά το 4-3-3 εναλλάσσεται, γίνεται 5-3-3. Είδατε κύριε Κώστα την πέφτετε στην παγίδα ότι ως παλιός της ΔΕΗ είδατε και προπονητής. Νάτος. Τότε. Όχι, λέω. Τι ρωτέ, κι εγώ όχι, λέω. Εντάξει. Και εγώ σας έχω ακούσει να λέτε αν δεν είχαμε τραυματίες εκείνους. Ένα πράγμα λέω. Ένα πράγμα λέω για τον προπονητή του συγκεκριμένο. Ναι. Και εγώ γενικά λέω. Εντάξει. Αυτό που βλέπω λέω. Λέω κάτι και θα κλείσω. Όχι, όχι. Πείτε τα, πείτε τα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, λέω μία άποψη για το 4-3-3 που είναι. Ναι. Για μένα η βάση όλων των συστημάτων. Λοιπόν. Το 4-3-3. Θα σου πω το εξής, ότι μετά από έναν αγώνα έρχεται σε ένα κεντρικό ζαχαροπλαστείο ο Κώστας Καραμπατής και τον ρωτάει ο σύμβουλος, κύριε Κώστα, τον τάδε ποδοσφαιριστή γιατί τον βγάλατε και γιατί δεν τον βγάλετε και βάλετε τον άλλο. Και του απαντά, ομιλώ με τεχνικό, αυτός είναι καθηγητής στο γυμνάσιο, και του λέει ομιλώ με τεχνικό. Και πάγωσε ο κύριος. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό, αν θέλεις να μ' ακούσεις, ναι, μην υποκαθιστάτε τους προπονητές, γιατί επηρεάζεται και τον κόσμο. Και ακούω και κόσμο να μιλάει, γιατί όταν ήρθε εδώ στην Κατερίνη ο Ραπτόπουλος με τον φίλο του τον κτηνίατρο, που μίλησαν πολλές φορές. Άρα, που μιλάμε για άλλους σταθμούς. Το στρατιωτικό. Επιτέλους. Φτάνει. Μάλιστα. Έγινε. Γεια σας. Συγχαρητούμε. Γεια. Τα νέα το ραδιοφόνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο. Ακούτε τώρα, είμαστε τα gossip όλων των θεσσαλικών ραδιοφώνων. Έτσι, εδώ κοινή. Πρώτης αποκλειστικότητα, τι έκανε ο κτηνίατρος, ο γιατρός, ο σκυλογιατρός. Γεια σου, σκυλογιατρέ. Για άλλους ήρωες άλλων ραδιοφώνων, άλλων συχνοτήτων. Εμείς είμαστε εδώ, Λίμπερο. Αν δεν το ξέρετε, είμαστε στο Λίμπερο 107,4. Τελείωσε, μιλάμε μόνο για Νουρμαγκομέτοφ που πάλευε με αρκούδες. Βγήκε για Grand Dems Model και Overlap, τέλος. Δεν υπάρχουν. 4-3-3 με εσωτερικό οχτάρια, τέλος. Τελειώσανε, κύριοι. Οι εποχές 4-3-3. Ωραίο, μου αρέσει ο κύριος Κώστας. Καλά, εντάξει. Είναι το τέμπ, λέει και ο Μάριο. Είναι η κολόνα. Και είναι ακροατής του Λίμπερο. Είναι ανακάλυψη Μάριο Σαμά. Εδώ έχουν γίνει τα μυθικά. Και γενικότερα ο Λίμπερο έχει βγάλει ακροατές, έχει βγάλει παραγωγούς, έχει βγάλει ακροατές που γίνανε παραγωγούς και ούτω καθεξής. Οι 30 υποψήφοι για την χρυσή μπάλα ανακοινώθηκαν χθες. Μετά και τα βραβεία της FIFA, όπου ο Λούκα Μόντριτς κατέκτησε
τον κορυφαίο τίτλο και φαίνεται ότι θα είναι. Λογικό. Λογικά, ας πούμε, με τα δεδομένα. Είπαμε ότι τα βραβεία της FIFA είναι λίγο πολύ σαν τις χρυσές σφαίρες που δείχνουν ποιος θα πάει να πάρει τα Όσκαρ. Ναι. Έτσι, και τα και χρυσή μπάλα είναι τα Όσκαρ των ποδοσφαιριστών. Σέρχιο Αγκουέρο, Άλισον, Γκάρεθ Μπέιλ, Καρίμ Μπενζεμά, Έντισον Καβάνι, Τιμπό Κουρτουά, Κριστιανό Ρονάλντο, Κέβιν Ντεμπρούιν, Ρομπέρτο Φιρμίνιο, Ντιέγκο Γκοντίν, Αντουάν Κρισμάν, Εντεν Αζάρ, Ίσκο, Χάρι Κέιν, Εγκολό Καντέ, Ούγκο Γιορίς, Μάριο Μάτζουκιτς, Αντιό Μανέ, Μαρτσέλο, Κιλιάν Εμπαπέ, Λιονέλ Μέση, Λούκα Μόντριτς, Νεϊμάρ, Γιάν Όμπλακ, Πολ Πογκμπά, Ιβαν Ράκιτιτς, Μοχάμεντ Σαλάχ, Σέρχιο Ράμος, Λουίς Σοάρες και Ραφαέλ Βαράν. Ναι. Είναι οι 30 υποψήφοι για την χρυσή μπάλα, δύο εκ των οποίων ανήκουν στο δυναμικό της Τσέλσι, με την οποία παίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, η Τσέλσι, η οποία διαπρέπει και στην Πρέμιερ Λίγκ. Μαουρίσιο Σάρι, αντικειμενικός. Ναι, ναι, παραπάνω έχει κι άλλον μέσα η Τσέλσι. Ποιον? Όχι, τον Καντέ και τον Αζάρ. Εκτός αν έχει Αζάρ, έχει. Ναι, 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 έχει Καντέ. Για μένα πρέπει να δοθεί και ένα τρόπαιο χρυσό πνευμόνι, να το πάρει αυτός ο Εγκαντέ. Κορυφαίος του Μουντιάλ, δεν αναδείχθηκε. Εντάξει, πήρε το τρόπαιο. Βέβαια, είναι το θέμα ότι η Κροατία δεν πήρε το παγκόσμιο. Αν το έπαιρνε, ήταν δεδομένο ότι θα το παίρνει σπίτι του Λουκα Μόντριτς. Αλλά από εκεί και πέρα και σε ποιον. Εμπαπέ, λες, δύσκολα. Αυτό δεν θα το δώσουν γιατί θα πάρει τα επόμενα χρόνια, ναι, θα τα σαρώσει. Έχει μπροστά του, έχει μπροστά του. Εντάξει, αν και εφόσον. Εφόσον και πρέπει να πάρει και μια μεταγραφή, να μην είναι σε αυτήν την Παρί. Λες καμιά ρεάλα το. Πρέπει να ψάχνουν. Κακά τα ψέματα, α πούμε, στο διεθνές ποδόσφαιρο και να πάρει βραβείο πρέπει να πα εκεί Ρεάλ Μπαρτσέλ. Είναι 5-6 σύλλογοι. Έχει κάνει ρεκόρ η Ρεάλ τώρα. Έχει δει 4 αγώνες χωρίς γκολ. Απίστευτο, ναι. Κρίση Ρονάλντο τελικά. Η μετακριστιανό εποχή, ναι, φαίνεται ότι οδηγεί σε αγωνιστική κρίση ταυτότητας για την Ρεάλ Μαδρίτης. Και εδώ φαίνεται τελικά, ας πούμε, ότι ο έτσι, ο αλλιώς ο Ρονάλντο αυτό δεν κάνει τίποτα. Οι άλλοι κουβαλάνε την μπάλα. Ο Μόντριτς, ο ένας αυτός. Τελικά η πριμαντόνα το έτσι αποδεικνύεται τελικά. Ναι, πού είναι οι υπόλοιποι, ας πούμε. Πού είναι. Τέσσερα μάτς λέει και κι άλλο ένα ημίχρονο μισό. 4,5 μάτς δηλαδή. Αυτό το λέγαμε, ας πούμε. Το λέγαμε. Ανεξαρτήτου αλλά... ιδιοσυγκρασίας, ανεξαρτήτου του φαίνεστε, στην πραγματικότητα, ας πούμε, ο Κριστιανό Ρονάλντο έχει βάλει τα γυαλιά σε πάρα πολύ κόσμο. Σε πάρα πολλούς έτσι. Μέχρι είδα σκολάρι, σκοράρι και στην Ιταλία. Τάκ, τάκ, ξεκινάει. Ξεκινάει. Το χάτρι και μισθά. Όπως είχε πει και ο Μιχάλης Μαρίνος ο Ζουνίδης στις δηλώσεις εδώ με τον Ολυμπιακό, όποιος βάλει το πρώτο γκολ θα προηγηθεί. Το είπε. Μεγάλος Μαρίνος ο Ζουνίδης. Πώς δεν είπε εσύ στην αντίληψή μου αυτό, τώρα το είπε με τον Ολυμπιακό. Μπράβο, ρε Μάρι. Ήθελε να πει: όποιος βάλει τον γκολ θα πάρει τη νίκη. Όποιος βάλει τον πρώτο γκολ θα προηγηθεί. Όπως είχε πει και ένας μεγάλος αθλητικός σχολιαστής Sports Culture, αν δεν κάνω ο Γιώργος Σαραϊνάκης, δεν βάζω το χέρι μου στην πιάτα. Είχε πει: κόρνερ σε πλεονεκτική θέση. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς τον να. Καλά, έτσι είπαμε ούτε ένα τηλέφωνο, ρε, τι κάνουμε να πούμε. Σήμερα τα είπαμε όλα και ξεθυμάναμε χθες με τις αθλητικές, τις τέτοιες, να πούμε. Βάλε εκείνο, βάλε τον άλλον. Βγήκε ο κύριος, βγήκε ο κύριος Κώστας και είπε μη λέτε 4-3-3. Σοβαρά πράγματα. Έτσι. Εκπομπή όπου την ακούμε έτσι για μια χαζομάρα. Τώρα 4-3 και 5-6-2 και αυτά τι είναι. Ότι έχουμε κάθε ώρα. Έτσι. Ο Μήνος μια φορά βγήκε και έλεγε 4 και τον κάνανε γουίκυρο από τότε που ήταν στην Αθλητική Κυριακή. Έτσι. Το λόγο παιδιά, αλλά νομίζω όταν έχουμε διακοπές επανερχόμεθα στην τάξη. Αύριο έχουμε φωτιάδι εδώ μεγάλη. Θα μιλήσουμε για μήνυση φουαγκρά πατέ που έκανε η Πάμελα Άντερσον στο Γκόρντον Ράμσι και τέτοια. Μεγάλη στιγμή. Τέτοια μεγαλεία, τέτοια μεγαλεία. Ναι, κανονικά. Εγώ είμαι στα βουνά, να πούμε. Ακόμα. Ναι, βέβαια. Τελειώσαμε ορμέλια, τώρα να βγήκαμε βραστά. Άσε με συζητάς. Πέντε βγάζουμε, δέκα τρώμε. Έτσι. Βραστά είναι, ξέρεις, ο δρόμος με τα πολύγερο που πας για γερισό από τον πάνω δρόμο. Που πήγαινες εσύ. Ποια τα βραστά είπες. Όχι, βραστά. Α, βραστά. Οι ταμπές λένε βράσταμα, αλλά είναι βραστά. Είναι βράσταμα. Μάλιστα. Και τι έχει, τι έχει εκεί. Α, εδώ είναι το πιο σπάνιο τσίπουρο. Είναι από κούμαρα. Άντε. Τι είναι τα κούμαρα. Έλαντε. Που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Τσιμάκος. Έλαντε. Εγώ ξέρω τα φούμαρα. Δεν τα κούμαρα. Φούμαρα. Τα φούμαρα. Ναι. Τα φούμαρα. Μάλιστα. Εδώ είναι τα κούμαρα. Είναι ένας στάμνος, ναι, που βγάζει κάτι φρουτάκια. Τέλος πάντων. Τι φρουτάκια. Τρία μπάρα. Κουμάρια. Γι' αυτό τα λένε κούμαρα. Κούμαρια πρέπει να τα λένε. Ακριβώς. Ναι.
λοιπόν, είναι κίτρινα και μετά κοκκινίζουν. Αυτά τώρα έχουν κάτι σπυριά. Δηλαδή, φανταστείς μια μπάλα σπυριάρα σε τρομερή μικρογραφία. Ναι, μιλες όμως, μιλες και είναι κίτρινα και μετά κοκκινίζουν, ας πούμε. Γιατί μπορώ να κάνω εγώ άλλους συνειρμούς. Εσύ να κάνεις, έχεις όλο το ελεύθερο. Ναι, εγώ επειδή είμαστε τώρα στο επιστημονικό έφετο του λόγου, έτσι ακριβώς. Να το αναλύσω. Βέβαια. Και έχει έτσι σφυράκια και μου τώρα σε καμιά εβδομάδα θα κοκκινήσουν. Είναι ωραίο το τσίπουρο αυτό, καταρχήν. Είναι καλό, τώρα καλό, εντάξει. Ένα θα σου πω να καταλάβεις. Ναι. Τα υπόλοιπα τσίπουρα από... Σταφύλια, σταφύλια, ναι. Και από δαμάσκα δεν είναι 7 ευρώ το κιλό. Ναι. Αυτό έχει 15 ευρώ το κιλό. Λες και αγοράζεις ένα μικρό κατσίκι. Σε καταλαβαίνω, θα παίρνεις ουίσκι. Πρέπει να έχεις πει κανένα δυο τώρα. Αφού πέντε βγάζουμε 10 ευρώ. Τους ακούγεται. Θα τελειώνουμε πάνω, καθόμαστε. Έχει καλούς μεζένες. Όχι, όχι. Θα τελειώνουμε από εδώ γιατί θα βγούμε και χρεωμένοι. Θα πάρεις κουμαροδάνιο. Ναι, κουμαροδάνιο να πούμε και φούμαρα και... Έτσι, αυτά είναι. Έτσι. Άμα κατέβα, σε φέρω κανένα. Φέρε. Τι 15 ευρώ, το δώσω 20. Όχι ρε, πώς το λένε. Αφού είσαι ο αδερφός του Κούτρα τώρα. Έτσι, ναι, εννοείται τι. Ο τέταρτος. Έτσι, μια ζωή θα είμαι ο τέταρτος. Έγινε, σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε. Τσάου. Πω, δεν το ήξερα αυτό. Τσιπουράκι από κούμαρα. Μα, 15 ευρώ το κιλό. Τώρα έχουν βγει και τα πεπαλαιωμένα τσιπουρά. Έχει γίνει. Αφού τραβάει, ρε παιδί μου, η κρίση τώρα οδήγησε στην επιστροφή στη φύση, α πούμε. Ένα τσιπουρό 9 ετών. Άγιο τσιπουράκι, κανονικά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Να κάνω μια διόρθωση στο παλικάρι. Βεβαίως. Που είπε προηγουμένως. Κάτι για κάποιον παραγωγό. Κόρνερ σε καλή θέση, το είπε ο μεγάλος Μανώλης Μαυρομάτης. Αυτό το είπε τόσο παλιά, το είχε πει αυτό. Κόρνερ σε πλέον, ναι. Καλή θέση. Είπε το κόρνερ σε καλή θέση, είπε το δυνατό σιρτό σουτ πάνω από το οριζόντιο. Ροντάρι. Το σουτ τηλεφώνημα. Έχει κι άλλο. Ο Ντεμπούρ δίνει στον Ντεμπέρ. Ο ένας ήταν Ντεμπούρ, ο άλλος ήταν Ντεμπέρ. Στην εκπομπή. Ο Σαραβάκος που βάλε ένα γκολ στη Γιουβέντους στο Τωρίνο, πήρε την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Σαραβάκος με την μπάλα Σαραβάκος. Σαραβάκος με την μπάλα Σαραβάκος. Σαραβάκος στο μεταξύ την έδινε στο Ρότσα, στον Καρότσα. Αυτός έλεγε Σαραβάκος και στο τέλος γκολ ο Σαραβάκος. Ποιος το έβαλε? Τι έγινε, ρε. Τους πέρασε όλους, θα πούμε. Γιατί αυτό έχει πει και το Αναστόπουλος. Περιμένει ο Σέστιτς. Αναστόπουλος περιμένει ο Σέστιτς. Αναστόπουλος γκολ περιμένει ο Σέστιτς. Ο άλλος περίμενε ακόμα. Στείνει εκπομπή. Ατάκες Μανόλο στείνουν εκπομπή ολόκληρη. Τελείωσε. Αδερφέ, είναι αποθέωση. Οι ατάκες του Μαυρομάτη δεν υπάρχουν. Δεν πιστεύω ότι το έκανε πίτη. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Ήταν πηγαίος. Καλά, εντάξει. Το τι κοτσάνε. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές έτσι κρίνουμε, ας πούμε, επειδή είμαστε όλοι ειδικοί και αυτά. Ναι, ναι. Το τι κοτσάνε λέμε καθημερινά, εμείς που κρίνουμε από τα ράδια. Πίστευτε. Πόσο μάλλον καλεί ένα. Εντάξει, όλοι λένε ρε φίλε κοτσάνε. Σιρτό σου. Είναι για την πλάκα. Ναι, ναι. Δυστυχώς λείπουν. Ναι, λείπουν. Και το κάναμε και ευρωβουλευτή, έτσι. Ναι, εννοείται. Εδώ κάναμε το Ζαγοράκι. Εντάξει, οκ, γιατί όχι. Τέο. Πήρε γύρω. Καλημέρα. Τσάου. MVP και ο Ζαγοράκης. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, εντάξει, Μαυρομάτης ήταν φίλε κορφή τώρα. Τι να λέμε. Και χωρίς να υπάρχει μπάλα να δεις, μόνο που τον ακούς έφτανε. Δυστυχώς λείπουνε, παιδιά. Τα λέω συνέχεια. Τα λέω συνέχεια ότι δεν μπορώ να δω ποδόσφαιρο γιατί δεν έχει σχολιαστέ. Γι' αυτό το γύρισα στο μπάσκετ. Γιατί βλέπω Βαγγέλη Ιωάννου και πραγματικά απολαμβάνω. Έτσι. Λοιπόν, Μπαμπή. Άκουσα τον προηγούμενο τώρα το φίλο για το τσίπουρο. Ναι. Μου θα έδινε σε 20 ευρώ το λίτρο. Όχι, δεν θα έδινε. Δεν καταλάβατε. Θα το έδινα σε άλλους με τα πώληση. Μου ήρθε στο μυαλό σου. Να είμαι στον εκατομμυρίουχο συμμετοχή, ας πούμε, ναι. Και να ακούω τον Παπαδόπουλο να μου κάνει την ερώτηση ποιος είναι ο βασιλιάς της Κούτρας. Έτσι. Το πρώτο όνομα, ρε φίλε, θα ερχόταν... Μπατμανίδης. Ο Κουτρώνε. Κουτρώνε. Κουτρώνε που τον παστέλωσε στον Ολυμπιακό. Κουκουκουκουκουκουκουκου, έλεγε άλλος. Κουκουκουκουκου. Είδες. Σκέψου να σκοράρει ο Κουτρώνε και να λες έφαγα τζάμπα γκολ. Πω, Κουτρώνε. Μάλιστα. Είμαι, παιδιά. Τα δυο
Φλάκια που θα ρίξω στο Χαριλάο, κάτω από τώρα, ναι. Το Παπίνο, θα είναι αποστημένες πάσεις. Αποστημένα. Είναι στο χωριό, να ξέρεις, είναι το χωριό. Στημένα. Θα είναι και τα δύο αποστημένες πάσεις. Στο κύπελο κατώ στημένα έκανε ο ΠΑΟΚ, η μπάλα δεν έφτασε σε κανέναν. Ναι, αλλά άμα δεις 3-4 κεφαλίες που πήρα, μια χαρά είδε, παραλίγο δεν πήγα. Δεν θα κάνεις ανάλυση σε αυτή την εκπομπή αγώνων. Δεν, ναι, δεν θα κάνεις εδώ ανάλυση αγώνων. Ανάλυση μόνο για το χημείο του κράτους. Ομιλούμε με τεχνικό. Όχι, όχι. Όχι, γιατί είχε πει ο Κώστας και ο Κώστας δεν έχει μπάλα εδώ, θα έχεις μόνο gossips θα έχουμε. Έτσι. Θα μιλάμε για μπριζόλες βαγκού. Ο Κώστας μετά τα περσινά δεν μπορεί να μιλάει για μπάλα. Όπα. Όπα, 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 βαριά, βαριά. Έγινε, σε χαιρετούμε, πρέπει να κλείσουμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα λέτε τις στημένες κουβένες. Δεν υιοθετούμε στημένες. Λοιπόν, φτάσαμε στην ολοκλήρωση και του σημερινού λόγου. Επειδή ακολουθεί Κωστίτσα Τσαρός μέχρι και τις 10, εμείς θα την πουλέψουμε κανονικότατα. Πάμε για την κούτρα, την καθιερωμένη. Έφευε, τι. Τι να κουτρέψουμε τώρα 8 η ώρα, ξέρω, δεν μας δίνει και τίποτα εδώ η φούρνη και τέτοιο. Μόνο για μας λένε και καλημέρα. Μόνο παφούλια βαράνε τσάμα. Μόνο καλημέρα. Πάρε δώσε λίγο στον Πατμανίδη κάτι. Άσε κανένα κουλούρε. Έτσι, λοιπόν. Όχι κουλούρε ακόμα. Δεν πες καλημέρα στα φίλια. Αυτά, όχι, για τίποτα. Τα λέμε αύριο. Αύριο Φωτιάδη σίγουρα έχω. Αφού τώρα, αυτός το έχει δέσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει, γλιτώνεις. Αύριο εκπομπάρα. Φωτιάδη. Και παφούλια στο τηλέφωνο σίγουρα θα έχουμε. Μεγάλη την παράδοση. Το Ρόντο περιμένουμε να βγει. Φωτιάδη 6 παρατέταρτο έχει στο μπαγκάκι. Θα είσαι τώρα, μ' ακούς. Δεν χρειάζεται να το συζητήσει. Να το φέρει εσύ, μόνο θα έρθει. Ξέρει πω. Ξέρει, ξέρει. Σας φιλούμε, τσάω.